Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον προλαλήσαντα, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα επίσημα, για τη διοργάνωση, για τη ωραίους χώρους που έχετε εδώ. Χτες ήταν πραγματικά απόλαυση, είμαι σίγουρος και σήμερα θα είναι απόλαυση, για μένα. Στη βιβλιοθήκη σας, που είναι τόσο σημαντική και όμορφη και ενδιαφέρουσα και δημιουργεί ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον για να αναπτύσσεις, για να μιλάς πολύ πολύ. Έχω που έχω την τάση να μιλάω πολύ, εκεί πέρα μιλήσαμε αρκετά πολύ. Αρκετά πολύ. Σήμερα διακόψτε με, θα προσπαθήσω να το συμπυκνώσω. Αν θέλετε περισσότερα, θέλω να μιλήσουμε και να συζητήσουμε λίγο στο τέλος μερικά θέματα που θέλω να σας αναπτύξω. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να βρίσκει σε πράγματα, σε χώρους που ο χώρος μιλάει. Και ο χώρος στη χώρα μας γενικά μιλάει και σε ορισμένους τόπους μιλάει βροντερά. Βέβαια, τα αυτιά μας και τα μάτια μας δεν είναι συνηθισμένα να ακούν αυτούς τους ήχους. Δεν συντονίζονται εύκολα και αυτά τα θεάματα, τα οράματα, τα θεάματα και τα ακούσματα. Για να μην προχωρήσω και στις άλλες αισθήσεις, γιατί εμείς σαν Έλληνες, εμείς οι κλασικίζοντες, όσοι ασχολούμαστε με τα κλασικά σαν Έλληνες, θέλουμε την ολοκληρία των αισθήσεων. Δεν έχουν ξεμάθει. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Έχουν ξεμάθει. Ή αν προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα, τα προσεγγίζουμε με έτοιμες ρετσέτες, τις οποίες τις έχουμε δανειστεί από κάπου και δεν βγαίνει πουθενά αυτό το πράγμα, γιατί πάντα, αν δανείζεσαι σε κάτι και το χρησιμοποιείς ένα εργαλείο δανεικό, πάντα θα το κάνεις χειρότερα από εκείνον που το φτιάξει το εργαλείο. Είναι προφανές. Άρα, ή έχεις ένα δικό σου εργαλείο, ή φτιάχνεις ένα δικό σου εργαλείο αποτελεσματικό, καλό, όμορφο και κάνεις τη δουλειά, ή θα είσαι πάντα κομπάρσος, για να μην πω πίθηκος. Που είναι ακόμη χειρότερο. Συνήθως αυτό χρησιμοποιώ όταν παίρνω πολιτικές με τη γενικότερη έννοια, όταν κάνω παρεμβατικές τοποθετήσεις. Αλλά εδώ δεν θέλω παρεμβατικές τοποθετήσεις. Εδώ είμαστε σε ένα τέτοιο χώρο που σου αφαιρεί κάθε αρνητικότητα. Θέλεις, δεν θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να είσαι φορτωμένος είτε προσωπικά είτε εθνικά από χίλια δύο πράγματα και είμαστε φορτωμένοι μέχρι εκεί που δεν παίρνει, μέχρι που θα αρχίσουμε να κλωτσάμε σαν υπερφορτωμένα γαϊδούρια. Αλλά σου αφαιρείται κάθε αρνητικότητα. Και έτσι μένουν μόνο μια βασικά θετική στάση απέναντι στη ζωή, που έτσι και από αυτό και μόνο ξαναρχίσεις να πιάνεις το μύτο της Αριάδνης από το λαβύρινθο της νεωτερικότητας προς το κλασικό. Σπέβδω να πω, όσοι με ακούνε ξέρουν πολύ καλά, ότι δεν εννοώ καμιά ρομαντική επιστροφή στο παρελθόν, εννοώ γονιμοποίηση από κάτι το οποίο είναι τόσο δυνατό που έχει γονιμοποιήσει όλη την ιστορία. Τετριμένο πράγμα. Αυτονόητο πράγμα. Απλώς έχει καταντήσει και αυτό το αυτονόητο να πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί υπάρχουν ρετσέτες και πειδικισμοί που το εμποδίζουν να λεχθεί, να τοποθετηθεί, να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί. Αισθάνομαι την ανάγκη να τα λέω αυτά, γιατί πάλι σας λέω, μένει το θετικό από το χώρο. Έτσι κι αλλιώς η ιδέα μου, εγώ έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ. Από αυτούς που ήρθαμε, πολλοί έχουν έρθει αρκετές φορές, μερικοί όχι τόσες, αλλά μιλάω για τον εαυτό μου. Κάθε φορά ανακαλύπτω και άλλα πράγματα. Κάθε φορά που μελετάω τούτο ή το ναό ή το ένα ή το άλλο, ανακαλύπτω άλλα πράγματα. Τα σχετικά κείμενα, άλλα κείμενα. Εδώ να βρίσκεσαι, που είναι πολύ σημαντικό, εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε όσοι είστε από εδώ, αλλά το να μένεις σε έναν τόπο και να τον εισπνέεις, γιατί εισπνέεις και τον τόπο, είναι πολύ σημαντικό. Είσαι έτοιμος για να πάρεις το πνεύμα του μετά. Και αυτό ήθελα σήμερα περισσότερο να τονίσω με ιστορικές αναφορές. Τη σχέση χώρου και πνεύματος, δηλαδή τόπου και πολιτισμού. Μπορείτε να το ακούτε αυτό που να το ακούμε πολλές φορές, ουσιαστικά δεν έχει καλλιεργηθεί καθόλου στη νεότερη Ελλάδα μας αυτό το θέμα. Αν το έχουμε πάρει, το έχουμε πάρει αμέσως. Ξέρω εγώ, υπάρχουν τα ειδήλια του Θεοκρήτου. Από τα ειδήλια του Θεοκρήτου προκαλείται μια αρκαδική νοοτροπία στην ιντελιγέντσια της Ευρώπης του 17ου αιώνα και του 18ου. Από αυτήν την ιντελιγέντσια, την ιδέα της, την εικόνα της Αρκαδίας, ξανάρχεται εδώ σε εμάς ένας περίδρομος, με το λέω, δρόμος περί των πραγμάτων, και εμείς τι παίρνουμε τώρα από αυτό? Ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το λέμε σε ένα απογευματινό τέλειο που λέω, και μετά να το ξεχνάμε και να συνεχίζουμε μια άθλια κατάσταση που δεν έχει μέλλον καθόλου, δεν έχει παρόν. Χώρος λοιπόν και το πνεύμα, και αυτό ήταν και το τίτλος που είχα δώσει, λέω Λυκαία. Λυκαία εννοώ το χώρο γύρω από το Λύκειον Όρος, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Χώρος, λατρείες και ιστορία σε μια πρωτοπελασγική περιοχή της Πελοποννήσου.
χώρος, λατρείες και ιστορία. Περισσότερο να τονίσω αυτή τη σχέση των τριών, ο πολιτισμός, ο ναός, όλα έχουν σχέση βέβαια, αλλά ο χώρος, οι λατρείες που υπήρχαν, υπό την έννοια ότι η θρησκευτικότητα μιας περιοχής έχει σχέση με τους ανθρώπους και με τον τόπο, έχει οργανική σχέση με τους ανθρώπους και με τον τόπο, και καταλαβαίνεις πολύ καλά τις λατρείες όταν αισθάνεσαι λίγο το χώρο περισσότερο και αντίστροφα, και η ιστορία, τι μας λέει και η ιστορικότητα εδώ της περιοχής, όση αυτή μπορεί να συντείνει στο να καταλάβουμε την πνευματικότητά της. Ξεκινάω συνήθως και λέω το πνεύμα. Δεν είναι αέρας κοπανιστός, το λέω έτσι. Το πνεύμα έχει ρίζες. Γι' αυτό πιάνει σε τόπο, φυτρώνει, φύεται. Όταν είπαμε εμείς για ουσία, η κλασική, όταν λέω εμείς, θα λέω τους κλασικούς, όχι τους νεωτερικούς, όχι τους νεοέλληνες. Όχι εμάς δηλαδή, αλλά εμάς υπό άλμα η μορφή. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι ίδιοι είμαστε, θέλουν να ξαναβρούμε τη μορφή μας. Γιατί τώρα δεν φοράμε ξένα ρούχα, ακριβώς όπως κάνω εγώ. Αλλά εύκολα τα πετάμε και τα αλλάζουμε. Πολύ εύκολα. Πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Εύκολα. Ο χώρος λοιπόν είναι, όταν θέλαμε να πούμε για την ουσία ενός πράγματος, είπαμε φύσης. Φύσης είναι το φύον. Φύσης είναι η ουσία και φύσης είναι το φύον. Δικό μας είναι αυτό. Όπως εμείς είπαμε κόσμο, το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή είπαμε κάτι όμορφο, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη, από τους Aborigines μέχρι τους μαύρους και τους κίτρινους, μέχρι τους άσπρους και τους άσπρους και τους κόκκινους και τους πάντες, τους βόρειους και τους νότιους, τους ανατολικούς και τους δυτικούς, αυτόν τον κόσμο βλέπουμε. Ποιος τον είδε ως όμορφο πράγμα αυτόν τον κόσμο? Εμείς. Ο άλλος τον βλέπει σαν μαρτύριο. Ο άλλος τον βλέπει σαν ευκαιρία να δείξει τι η βούλησή του μπορεί να κάνει. Ο άλλος μπορεί να τον βλέπει σαν ένα παραδεδομένο σύστημα κανόνων το οποίο του εξασφαλίζει την νυν ύπαρξη και την μετέπειτα σωτηρία. Δεν ξέρω. Πολλά. Σεβαστά όλα. Δεν λέω τίποτα. Γιατί όλα είναι μέσα μου. Ότι είναι κοινό στον άνθρωπο, ο καθένας μας φέρει όλο το κοινό και φέρει και κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο ψάχνουμε να βρούμε. Και αυτό έχει εφαρμογή από τη σύγχρονη πραγματικότητα, από το τι πρέπει να κάνουμε στην ιστορική μας συγκυρία τώρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω σε αυτά, γιατί αυτά θα με βάλουν αμέσως σε αρνητικότητα και θα αρχίσει να βγαίνει η αρνητικότητα. Φύσης λοιπόν. Από το φύομαι, αυτό θα πει. Η φύση ενός πράγματος είναι που φυτρώνει. Πώς φυτρώνει, τι φυτρώνει. Δεν λέω λοιπόν τίποτα παράξενο το πνεύμα και ο χώρος. Η φύση των πραγμάτων είναι που φύτρωσε. Λέω λοιπόν, πού φύτρωσε αυτή η λατρεία, εδώ. Γιατί αυτή εδώ, είναι το άμεσο ερώτημα. Δεν θα το ακούσετε κανονικά από αρχαιολόγους, από κλασικούς φιλολόγους, από φιλοσόφους, από τον έναν από τον άλλον. Δεν είναι το καθώς πρέπει ερώτημα αυτό. Γιατί έχουμε έτοιμες ρετσέτες που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Οι οποίες δεν μας κάνουν. Για όποιον κάνουν, μια χαρά είναι. Δεν έχουμε εμείς απέτηση. Η οικουμενικότητά μας είναι άλλου είδους. Η οικουμενικότητά μας είναι ότι από τη στιγμή που έγινε ο Παρθενώνας, ασχολείται όλη η ιστορία με τον Παρθενώνα. Θετικά ή αρνητικά. Αυτή είναι η δική μας οικουμενικότητα. Η δική μας οικουμενικότητα βασίζεται στο ότι είμαστε πολύ ιδιαίτεροι. Και δεν είναι ασύμβατα αυτά, άμα το σκεφτείτε. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ασύμβατα, ότι για να γίνουμε πραγματικά. Για να μπορούμε να επηρεάζουμε τις εξελίξεις πραγματικά, πρέπει να γίνουμε σαν όλους. Λέμε εμείς ακριβώς το αντίθετο. Για να μπορούμε να επηρεάζουμε τα πράγματα αποτελεσματικά, πρέπει να είμαστε όσο εμείς πιο πολύ γίνεται. Αυτό κάνανε οι κλασικοί. Και το αποτελέσμα τα μιλάει η ιστορία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφική ανάλυση, ούτε επιχειρηματολογία. Εδώ είναι τα πράγματα τόσο καθαρά που. Λέω αυτά για να βάλω έτσι έναν άξονα σε όσους δεν παρακολουθούν τα σεμινάρια που κάνουμε στην Πάτρα και τα οποία εστιάζονται από πάρα πολλές απόψεις συνεχώς γύρω από τέτοια θέματα. Έτσι ένα είδος εισαγωγής. Εδώ βρισκόμαστε σε μια περιοχή που ενώνεται η Μεσσηνία, αρχίζω από έτσι πρόχειρα πράγματα, η Ηλία και η Αρκαδία. Αρκαδική θεωρείται η περιοχή. Ό,τι δεν ήταν κοντά στη θάλασσα για τους αρχαίους, ήταν Αρκαδία, στην Πελοπόννησο λέω. Ήταν Αρκαδία. Απομονωμένη σχετικά, η δυτική Αρκαδία, όλη η περιοχή, η προς τα δω, άγρια, ορεινή,
έντονη, χωρίς κοιλάδες, χωρίς πολλές παιδιάδες, χωρίς πράγματα ήμερα. Αντίστοιχα και οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι πολύ γνήσιοι, καλοί πολεμιστές, πιθανώς αρκάς να βγαίνει από το αρκό, να είναι αυτός όπως είχε υποστηρίξει ο Γκέρτριγκεν, ο Φον Γκέρτριγκεν, που έκανε μια πολύ καλή συλλογή με τις επιγραφές της Αρκαδίας. Μπορεί να είναι πολύ σωστή, αν και ετυμολογικά πάντα έχω τις επιφυλάξεις μου για τούτο λίγο εκείνο, απλώς γιατί πρέπει να είσαι σίγουρος για όλα τα άλλα για να πεις αν έχει η ετυμολογία το λέει αυτό και θα κάνω μερικές εκδρομές ετυμολογικές. Αλλά αυτή μου φαίνεται ταιριάζει, δεν είναι κακό να βγαίνει ο αρκάς από το αρκό που σημαίνει επαρκώ, είμαι δυνατός σε κάτι, φτάνω για κάτι. Ως καλός πολεμιστής, ως καλός υποστηρικτής πραγμάτων. Και ο οποίος ξέρει αν δεν φτάνει αυτό και σε ένα τελευταίο απόϊχο και στον Επικούριο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, έτσι. Μπορεί ετυμολογικά να. Πάντως ήταν αυτού του είδους. Ήταν καλοί πολεμιστές, ήταν καλοί μισθοφόροι. Βέβαια, άμα είσαι εδώ σε αυτά τα βουνά, τι θα σε λες. Μας κάνει εντύπωση. Άμα δεν έχουμε επαφή με τη φύση γύρω μας, τότε μας κάνει εντύπωση αυτό. Τι άλλο θα σε άμα μένεις σε αυτό από την βόρειο μεριά της Αρκαδίας μέχρι την νότιο δυτική Αρκαδία. Τι άλλο θα είσαι από τη Γορτινία και από τη Λυκαία εδώ. Πολύ καλός υποστηριστής, πολύ καλός επίκουρος, πολύ καλός βοηθητής, πολύ καλός να στέκεσαι στερά τα πόδια σου και να λες εδώ είμαι εγώ. Λογικό. Αυτή η πρωτογενής ταυτότητα, για να το πω έτσι, που καθορίζεται από το χώρο, μπήκε μαζί με άλλες σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις, κοινές αρχαίες παραδόσεις, με διάφορες μορφές. Θα προσπαθήσω, δεν θα σας πω τώρα τα φιλολογικά και τα φιλοσοφικά για τούτο και για εκείνο και γιατί προτιμείται αυτή ή εκείνη. Βγαίνει ένας άξονας, άμα το προσέξετε, θα πω τον άξονα. Ποιος είναι ο άξονας? Ότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι που μένανε στον ευρύτερο χώρο, ιδιαίτερα στη Δυτική Αρκαδία, γιατί ήταν η ρίζα, θα σας πω τι εννοώ, η ρίζα της ρίζας, ότι αυτοί οι άνθρωποι μείναν ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις γύρω τους. Ποιες είναι οι εξελίξεις? Το αχαϊκό σύστημα, το λέμε τώρα μικυναϊκό, αυτό που οι αρχαίοι λέγανε, οι αχαίοι, με την κατάρρευση του μικυναϊκού, του αχαϊκού συστήματος και την κάθοδο των Δωριάων, από τους Δωρείς. Γενικώς, από ό,τι μεταβολές είχαν γίνει στον γεωπολιτικό χώρο, όπως λέμε σήμερα, της περιοχής, της Πελοποννήσου, είχαν μείνει αμέτωχοι. Κοινή συνείδηση όλων των αρχαίων, η οποία έβγαινε από τη φύση του χώρου και από τον χαρακτήρα των κατοίκων του χώρου. Δηλαδή, όλοι αισθανόντουσαν, κοίταξε αυτή εδώ, είναι ιδιαίτερα απομονωμένοι, όχι με την έννοια της έχουν μείνει πίσω, γιατί είχαν πάρει όλα τα πράγματα. Και η απόδειξη είναι και εδώ. Για το τι είχαν πάρει και έπαιρναν, βρισκόταν στην αιχμή των εξελίξεων όταν κάνουν τον ναό του Επικουριοπόλεως γύρω στο 430-420, υποθέτω. Είναι στην αιχμή των εξελίξεων. Λίγο πριν έχει γίνει ο Παρθενώνας. 5 χρόνια πριν έχει γίνει ο Παρθενώνας. Ποια καθυστέρηση. Όταν βλέπουμε τον κούρο της Φυγαλίας που δεν, δυστυχώς δεν τον έχω φέρει, νομίζω τον έχω, τον κούρο της Φυγαλίας που πιστεύω είναι στο βιωτικό στυλ, υποδηλώνει μια επικοινωνία γύρω στο 650 που είναι παρά 600, μην πω παραπάνω, που είναι παράξενη μια επικοινωνία πολιτιστική, γλυπτική, καλλιτεχνική στα ύφη των κούρων. Δεν είναι το θέμα και θα σας πω μερικά ιστορικά για να υποστηρίξω αυτό. Όχι από μόνο λοιπόν με αυτή την έννοια, αλλά ότι έχουν μείνει ατόφιοι περισσότερο. Στις παραδόσεις τους, στο χαρακτήρα τους. Που πάλι δεν είναι με το χώρο και αυτό. Θα δούμε και για τις λατρείες, γιατί εκεί θέλω να εστιάσω. Υπό την έννοια ότι οι λατρείες δείχνουν βασικά ανθρώπινα βιώματα. Μπορεί σήμερα να έχουμε χάσει και για την καινούργια θρησκευτικότητα και για την παλιά θρησκευτικότητα το κάθε τι, όπως έχουμε χάσει τα πάντα, έχουμε χάσει τον ελληνισμό μας. Μπορεί να τα έχουμε χάσει όλα, αλλά στην ουσία αυτό θα πει όταν μιλάμε για θρησκευτικότητα. Στη θρησκευτικότητα. Μην το παίρνετε έτσι που λένε οι μεταφυσικοί, αυτός είναι άθρησκος, αυτός είναι θρησκός. Αυτά είναι προβλήματα του διαφωτισμού. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά? Είχε καμιά σχέση η κλασική Αθήνα? Προφανώς ερμήνευαν. Υπάρχει ένας περίφημος πάπυρος του Τερβενιού, όπου ο συγγραφέας που νομίζω είναι ο Αρχέλαος, ο δάσκαλος του Σοκράτη, σχολιάζει ένα ορφικό ποίημα. Σχολιάζει λοιπόν το ορφικό ποίημα και λέει, πολύ σωστά τα λέει ο Ορφέας. Τι εννοεί ότι το λέει ο Ορφέας? Και κάνει μια ερμηνεία αναξαγόρια. Και δεν αισθάνεται ότι έχει κανένα πρόβλημα. Να λέει αυτά που λέει ο Ορφέας, αυτά λέει και ο αναξαγόρας. Δεν αισθάνεται πρόβλημα. Ο σύγχρονος μελετητής, ο νεωτερικός μελετητής, ο ευρωπαίος μελετητής έχει τεράστιο πρόβλημα.
ασήκωτο πρόβλημα. Που φτάνει μερικές φορές σε γελίες καταστάσεις. Ξέρω εγώ για τον Εμπεδοκίνα, υποθέτουν ότι ήταν τη μια τρελάθηκε, την άλλη ήταν γέρος, την άλλη ήταν νέος όταν έκανε τους καθαρμούς και το περιφύσεως. Ο άνθρωπος το εννοεί ενιαία, προφανώς. Πράγματα αυτού του είδους που τα λέω απλώς για να πω ότι όταν λέμε θρησκευτικότητα εμείς, εννοούμε βασικά βιώματα και εμπειρίες ανθρώπινες που συνοψίζονται σε ένα Θεό. Ο Απόλλωνας συνοψίζει ορισμένα βιώματα. Η Δήμητρα το ίδιο. Οι παραλλαγές του Απόλλωνα, τα θεία επώνυμα, κάτι σημαίνουν. Όχι κάτι σημαίνουν υπό την έννοια την εύκολη, έτσι παραδόθηκε. Εντάξει, όλα παραδόθηκαν έτσι, αλλά κάποτε στην ιστορία γίνονται τομές. Αν όλα παραδίδονται, πώς γίνονται τομές. Ο Απόλλωνας ήταν τεράστια τομή στη θρησκευτικότητα. Ο Όμηρος είναι τεράστια τομή στην πνευματικότητα. Ο Ελληνισμός είναι τεράστια τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας, την πολιτιστική, την πνευματική. Αυτά γίνονται γιατί ένα κυρίαρχο βίωμα αναδύεται και παρασύρει τα πάντα μετά, σαν μια λέλαπα. Αυτό έκανε ο νεαρός Θεός ο Απόλλωνας. Θα έρθω σε αυτό πάλι. Αλλά δεν ξεχνάς και όλα τα προηγούμενα και οι Αρκάδες θα ήταν οι τελευταίοι που θα ξεχνούσαν και τα παλιά και τα καινούρια. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σύνθετη η εικόνα που αναδύεται άμα την προσέξουμε με μάτια προσεκτικά, σωστά. Πανάρχαιοι, ο χώρος που καλλιεργεί την γνησιότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα. Σε όλη, από όλη την Αρκαδία, αυτή η περιοχή εδώ είχε μια ιδιαίτερη σημασία. Όλες οι παλιές παραδόσεις λέγανε ότι ανεξάρτητοι, ανεπηρέαστοι από ό,τι άλλο γινόταν στην ιστορία, αυτοί οι ατόφιοι Αρκάδες καταγόντουσαν από τον πελασγό. Ένα το κρατούμενο. Από τον πελασγό. Ποιος ήταν ο πελασγός? Αυτός που η γη έβγαλε εδώ για να υπάρξει ανθρώπινο γένος. Ο Άσιος το λέει αυτό. Ένας επικός ποιητής. Δεν έχει σημασία. Ξεκινάμε από κάπου. Ξεκινάμε από τι? Από το ότι τα βουνά αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, γύρω από το Λύκειο, ένας ωκεανός της γης. Ένας όγκι της γης που έρονται. Κάτι γίνεται. Αυτό βλέπεις άμα πας ψηλά. Άμα πας στον Άουτο Επικουρίο Πόλεμος και κοιτάξεις δυτικά και κοιτάξεις ανατολικά. Άμα πας σε άλλο μέρος, νότια ανατολικά. Εννοούσα, άμα κοιτάξεις από εκεί. Μια σειρά από λόφους σαν να οργά η γη και να βγάζει αυτούς τους όγκους, μεγάλους, μικρούς, μικρότερους, μεγαλύτερους. Αυτό είναι το βίωμα που αισθάνεσαι όταν που κυριαρχεί εδώ πέρα. Λες λοιπόν ότι εδώ γεννάει η γη. Και έτσι γέννησε τον πρώτο άνθρωπο, τον πελασγό. Αντίθεον δε πελασγών εν υψικόμιση όρεση, γέα μέλεν ανέδοκεν ειν αθνητών γένωση. Η μαύρη γη ανέδωσε στα όρη που είναι γεμάτα από δάση, όπως ήταν όλα, τον ισόθεο πελασγό. Για να υπάρξει γένος των θνητών. Έχουμε λοιπόν τη γη, τη χθονιότητα, ένα βίωμα πανίσχυρο του ανθρώπου, που η γη είναι αυτό που γεννάει όλα, όπως όλα τα φυτά έτσι, και έβγαλε τον άνθρωπο για να υπάρξει γένα ανθρώπινη. Μια και είμαι εδώ να πω κάτι, γιατί αυτό μου ταιριάζει με το λατρείες, χώρος και πολιτισμός. Τι λέει ο επικός ποιητής, που μπορείς να το ακούσεις σαν μια αισθητική κατηγορία και λέει πολύ περισσότερα πράγματα. Όπως ο ναός του Επίκουρου Απόλλωνας είναι επίτευγμα τεχνικής εφαρμογής, είναι επίτευγμα αρχιτεκτονικής σύλληψης και ταυτόχρονα λέει πολλά πράγματα. Μορφή και σύμβολο που έλεγα χτες, μορφή και σύμβολο πάνε μαζί για μας. Μορφή και νόημα πάνε μαζί με μας. Η μορφή είναι το νόημα των πραγμάτων για μας. Δεν είναι απλώς μορφή, για να πω το σύγχρονο, στην οποία αντιπαρατίθεται κάποιο πολύτιμο περιεχόμενο. Αν κάνω αυτή τη σχάση ως Έλληνας, ξέκανα την δική μου υπόσταση. Θέλει πολλή δουλειά για αυτό το πράγμα, το λέω σε εμάς που το συζητάμε από πολλές απόψεις αυτό, αλλά το υποδηλώνω έτσι για να σας κεντρήσω λίγο. Θα προσπαθήσω κάτι να δώσω από αυτό. Μένω σε αυτό, γη, χθονιότητα. Προσέξτε, ο άνθρωπος έχει ένα... Πάω τώρα, φεύγω από τα επικά, φεύγω από τα ελληνικά, λέω κάτι άλλο. Πέστε το, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Λέω ένα βίωμα του ανθρώπου. Είναι με το χρόνο. Είναι με το
τι κάνει με το χρόνο, τι κάνει με το τέλος του χρόνου για μένα, για τον άνθρωπο, τι κάνει με το θάνατο, τι κάνει με τη γέννηση, με πανίσχυρες δυνάμεις όπως είναι η γέννηση και ο θάνατος, που με ορίζουν. Τι κάνω με αυτό. Κάπου τίθεται αυτό το θέμα. Τίθεται για όλους. Τίθεται για την Ευρώπη. Τίθεται για το Χάιντεγκερ. Ως φύση μου και ουσία μου. Τίθεται αυτό γενικώς. Λέω, για μένα ως Έλληνα, πώς τίθεται αυτό το πράγμα. Τι κάνω απέναντι αυτού του πράγματος. Αδρανώ. Πέφτω σε μια μανιώδη εργασιομανία με την πίστη ότι κάποτε η χάρη του Θεού θα με σώσει. Πιστεύω σε μια εσχατολογική έλευση των καιρών η οποία θα με γλιτώσει. Τίποτα από αυτά. Ως Έλληνας. Τι πρέπει να ψάξουμε. Το πρώτο τι είναι πανανθρώπινο και έρχεται από την νεολιθική εποχή. Ποιο είναι. Αυτό που λέει ο επικός ποιητής με τα υπέροχα του εξάμετρα. Με τα υπέροχα του εξάμετρα, με αυτή τη μορφή λέει κάτι. Ποιο βίωμα πιάνει. Το βίωμα που πιάνει είναι ότι η γέννηση και ο θάνατος είναι το ίδιο. Ότι βάζεις το σπόρο στη γη, ο σπόρος βγάζει το στάχι ή όποιο φυτό, φυτό φύσης. Βγαίνει ο καρπός, πάει το άνθος, βγαίνει ο καρπός, πέφτει ο καρπός στη γη και δεν πεθαίνει πεθαίνοντας, ξαναφτιάχνει ζωή. Αυτό λέει. Αυτό λέει το βίωμα. Ακριβώς όπως η άνοιξη θα ξανάρθει. Δεν πεθαίνει επειδή έρχεται ο χειμώνας, κανένας, η περίοδος του κόσμου. Ίσα-ίσα, όταν είσαι στο χειμώνα, έχεις τη μεγαλύτερη ελπίδα ότι να, έφτασε η άνοιξη, τώρα. Είμαστε στην κατάλληλη εποχή για να σταθούμε αυτό το δίπολο. Είσαι μέσα στο χειμώνα και περιμένεις, ήδη η φύση μυρίζει την άνοιξη. Ποιος πεθαίνει. Αυτό είναι πανίσχυρο βίωμα. Γλιτώνεις, λυτρώνες, σώζες. Ο άνθρωπος. Ισορροπεί, στέκεται στα πόδια του. Γιατί στέκεται στη γη. Το ίδιο είναι ο άνθρωπος. Δεν τους έκανε εντύπωση. Δεν είχαν προβλήματα οι αρχαίοι να το εφαρμόζουν. Εκεί δεν είχαν προβλήματα να εφαρμόζουν τον Ορφέα και τον Αναξαγόρα. Και να πούν τα ίδια λένε. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πούνε. Μα το ίδιο γίνεται και στη γέννηση των ανθρώπων. Πέφτει το σπέρμα στην σκοτεινή μήτρα. Στη γη. Σκότος είναι. Το σκότος αυτό είναι ταυτόχρονα θάνατος και ταυτόχρονα ζωή. Άμα μπούμε στη γη, τέλειωσα. Άμα κλείσω τα μάτια, άμα κοιμηθώ, άμα πεθάνω, το σκότος είναι θάνατος. Μικρός, μεγάλος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, πεθαίνω. Το ίδιο πράγμα σου λέει είναι. Δεν βλέπεις, δεν έχεις το φως του κόσμου, δεν έχεις το κάλος του κόσμου, δεν έχεις... Το ίδιο είναι. Εξοικειώσου με το θέμα. Αυτό. Αυτό το βίωμα βγαίνει άμεσα. Πέφτει λοιπόν σε αυτό που είναι θάνατος και που είναι ταυτόχρονα ζωή. Γιατί γεννάει το επόμενο. Η περιοδικότητα αυτών. Αυτό εννοεί. Η γη έφταλε. Αυτό εννοεί. Δεν είναι μύθος όπως το λέμε εμείς μύθος. Τι θα πει μύθος. Θα πει ότι ξέρω ότι ό,τι γίνεται με τα φυτά γίνεται και με μένα. Αυτό ξέρω. Γιατί είμαι μέρος του κόσμου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι μέρος του κόσμου. Δεν έχω να περιφρουρήσω κάποιο πολύτιμο υποκείμενο που είναι έξω από τον κόσμο. Μακριά από τον κόσμο. Απέναντι αντίθετο. Προς τον κόσμο. Αυτό περιγράφει. Γι' αυτό έβγαλε η γη την πρώτη φύτρα. Πανίσχυρο βίωμα. Εδώ λες λοιπόν αυτό. Εδώ έγινε αυτό. Γύρω από εδώ από το Λύκειο λοιπόν που έγινε αυτό το πράγμα υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα. Πρώτα θα περιγράψω τη βαριά και μετά το γέλιο του Απόλλωνα, για να το πω έτσι. Η βαριά ατμόσφαιρα ποια είναι. Η βαριά ατμόσφαιρα είναι με λατρείες περίεργες, με ιεροτελεστίες άγριες, με μύθους αλόκοτους. Αυτή είναι η βαριά ατμόσφαιρα γύρω από εδώ. Δεν θα πω τους τόπους, τους ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εδώ γύρω από το Λύκειο είναι λυκός. Είναι η Θησώα νύμφη. Γιατί γεννήθηκε εδώ ο Δίας. Γιατί η Αθηνά γεννήθηκε λίγο παρακάτω, στην Αλήφυρα. Γιατί γεννήθηκε σε δύο μέρη της Αρκαδίας ο Δίας. Και στο Λούσιο ποταμό και πλήθηκε από τη Γένα.
πλήθηκε η Ρέα και ονομάστηκε Λούσιος επειδή λούστηκε, επειδή πλήθηκε, και στον Λίμακα στα ανατολικά, το ρέμα στα ανατολικά της Φυγαλίας, ο οποίος ονομάστηκε Λίμαξ γιατί τα λίμματα από την Ρέα που γέννησε έπεσαν εκεί και έπεσε στο ποτάμι, στην Έδα, και ονομάστηκε Λίμαξ. Λοιπόν, γεννήθηκε και εκεί και εδώ, δίπλα-δίπλα. Τόσο πυκνό είναι το μέρος, τόσο βαρισίμαντο είναι. Δύο φορές γεννήθηκε ο Δίας εδώ. Η Αθηνά παρακάτω. Μερικά λατρείες παράξενες στη Φυγαλία. Δύο παράξενες. Αυτά χρειάζονται για να καταλάβετε τι θα πει ο Απόλλωνας μετά. Γιατί αν δεν καταλάβεις το Χθόνιο, δεν καταλαβαίνεις το Ολύμπιο. Και αντίστροφα. Σαφέστατα. Η βαριά ατμόσφαιρα, συνεχίζω. Τι έγινε στη Φυγαλία. Δύο βαριές λατρείες. Οι ευρυνόμοι. Προσπαθούσαμε σήμερα που καθυστερούσαμε. Προσπαθούσαμε σήμερα να φτάσουμε στο ιερό της Ευρυνόμης που περιγράφει ο Παυσαλίας. Εκεί που ο Λίμαξ εκραίει, απορρέει στην Έδα. Άλλη ιδιοτυπία της περιοχής. Δεν υπάρχει άλλο ποτάμι που να είναι θηλυκό. Τα ποτάμια είναι αρσενικά, είναι βία, είναι άγρια, είναι ορμητικά, είναι ενεργητικά. Δεν υπάρχει κανένα ποτάμι θηλυκό. Η Έδα. Διότι ήταν μία από τις τροφούς του Δία. Βγάλετε πέρα. Κάτι σημαίνουν όλα. Σαφώς κάτι σημαίνουν όλα. Λένε κάτι και σημαίνουν κάτι. Και άμα προσέξεις τη μορφή θα καταλάβεις τι κρύβεται από πίσω. Ποιο είναι το νόημα. Δεν θα το πάρεις από αλλού. Από τη μορφή θα το πάρεις το νόημα. Θέλει προσοχή στην επιφάνεια για να καταλάβεις το βάθος. Δεν θέλεις άλλη αίσθηση για το βάθος και άλλη για την επιφάνεια. Θέλεις οξυμένη αίσθηση της όρασης για να δεις το βάθος των πραγμάτων. Το κλασικό βίωμα είπα τώρα, προτρέχοντας, αλλά δεν πειράζει γιατί χρειάζονται όλες αυτές οι συναρμογές. Οι συνεχείς συναρμογές. Ευρυνόμη. Μια φορά το χρόνο άνοιγε το ιερό της. Φοβερές καταστάσεις. Πώς παριστανότο. Γυναίκα πάνω από τη μέση, ψάρι κάτω από τη μέση. Ψάρι κάτω από τη μέση. Σύγχυση και στο προσύνε, λέει ο Παυσανίες. Εδώ νομίζουν ότι είναι η Άρτεμις, αλλά δεν είναι η Άρτεμις. Άρτεμις με ψάρι, λέει. Περίεργα πράγματα, αλόκοτα. Δέστε το έτσι. Το καθένα από αυτά μπορεί να το παρακολουθήσουμε, να κάνουμε μια ώρα γι' αυτό. Δεν λέω αυτό τώρα. Απέναντι, φανταστείτε ένα τρίγωνο. Η Φυγάλια, το Κοτήλιον Όρος που είναι και του Απόλλωνα, του Επικούρη, και ένα τρίγωνο προς τα κάτω, νότια, με κέντρο τη Φυγάλια και τις δύο πλευρές να ανοίγονται, ένα προς τα βόρεια ανατολικά και άλλο προς τα νότια ανατολικά. Ακριβώς από κάτω, περίπου στην ίδια απόσταση, λέει ο Παυσανίας, 30-40, εντάξει, να πέφτει λίγο έξω, γιατί οι δρόμοι τότε δεν ήταν σαν τους δικούς μας, δεν κάναν όλους αυτούς τους δρόμους, ήταν άλλος ο δρόμος. Έχω προσπαθήσει να βρω το δρόμο από τη Φυγάλια στον Επικούριο Απόλλωνα. Κάποτε πρέπει να κάνουμε, εσείς εδώ πρέπει να αναλάβουμε μαζί, να ψάξουμε να βρούμε πού ήταν περίπου αυτό το άντρο. Ποιο άντρο, της Μέλαινας Δήμητρας. Της Μαύρης Δήμητρας. Μέλαινα γη. Ο καθένας καταλαβαίνει από τους παλιούς μας αγρότες ότι είναι η μαύρη γη. Και είναι μαύρη γη από πολλά. Αν έχετε δει έφορη γη πώς είναι, κατάμαυρη. Και ταυτόχρονα είναι μαύρη γη γιατί φοράς μαύρα όταν πεθαίνει κάποιος. Που πάει στη γη. Που ξαναγυρίζει στη μήτρα από την οποία βγήκε, στο σκότος από το οποίο βγήκε. Γιατί θάνατος είναι το σκότος, ξαναλέμε, για τους κλασικούς, για μας. Όπως και το φως είναι η ζωή. Δώσ, επικαλείται ένας ήρωας στον Όμηρο. Τους έχουν πάρει μπροστά οι Πέρσες. Τους έχουν πάρει μπροστά οι Τρώες. Τους Έλληνες γιατί θύμωσε. Όλα έχουν τη σημασία τους. Εν πάση περιπτώσει, τους έχουν πάρει μπροστά και ένας ήρωας λέει. Έχει πέσει ο Μίχλη λοιπόν και τους σκοτώνουν, τους αποδεκατίζουν. Τους κυνηγάνε. Πάνε μέσα στα πλοία. Την Τάφρο πριν από τα πλοία. Και ένας ήρωας επικαλείται, θυμάμαι ποιος τώρα. Προσεύχεται Πάτερ Ζεύ στον πατέρα Δία. Και παρακαλεί τι. Δεν του παρακαλεί να αλλάξει την κατάσταση. Γιατί για να γίνεται αυτό πρέπει να έχει θυμώσει πολύ ο Δίας. Και άμα είναι θυμωμένος ο άλλος, δεν τον παρακαλεί σταμάτησε. Αλλιώς πας να τον καλμάρεις. Αυτό που ξέρουμε όλοι μας όταν είμαστε γνήσιοι, το ξέρουν και το λένε με μεγαλόπρεπα εξάμετρα αυτοί. Και έτσι πιάνουν τον παλμό όλου του κόσμου. Χωρίς να κάνουν καμία κίνηση.
λέει, δώσ' μου φως, δώσ' μας φως. Διάλυσε την ομίχλη. Έχει πέσει μια θεία ομίχλη. Και τους κόβουμε, τους πετσοκόβουμε. Διάλυσε την ομίχλη. Δώσ' φως. Εν δε φάει και όλεσον. Επί νητιν έβαδεν ούτω. Και στο φως κατάστρεψέ μας, γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται έτσι σου αρέσει. Δεν του λες σώσε με, γιατί έχει θυμώσει. Αν του πεις σώσε με, θα θυμώσει περισσότερο. Ανθρώπινα πράγματα, τα καταλαβαίνετε, τα καταλαβαίνουμε. Όσοι είμαστε γνήσιοι, όσοι φοράμε τα κουστούμια τα ευρωπαϊκά, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ίσα-ίσα που το θεωρούμε και ανήθικο. Και είναι κοινό μυστικό. Γιατί εμείς δεν είμαστε υποκριτές, μας έχουν κάνει υποκριτές. Εν δε φάει και όλεσον, κατάστρεψε με, αλλά δώσ' μας φως. Και ο άλλος συγκινείται όταν ακούσει αυτό. Ο άλλος, ο Θεός, η κατάσταση των πραγμάτων, ο νόμος του κόσμου, συγκινείται από αυτό. Ξέρεις τι του ζητάς. Αλλά αυτό που του ζητάς είναι και αυτό που θέλεις. Πραγματικά δεν το κάνεις επίτηδες. Αυτή ήταν η άλλη λατρεία εκεί πέρα. Μαζεμένα όλα εκεί, τα παράξενα, τα αλόκοτα. Μιλάω μόνο για τη Φυγάνια. Και να ήταν αυτό μόνο. Ο Παυσανίας ξομολογείται ο ίδιος. Ήρθα γι' αυτό κυρίως. Για τη λατρεία αυτής της. Πώς ήταν η Δήμητρα αυτή, η μαύρη γυναίκα, η άλλη ήταν με ψάρι στο κάτω μέρος, αυτή ήταν γυναίκα με κεφάλι ύπου. Με άλογο κεφάλι. Γιατί την κυνήγαγε ο Ποσειδώνας και αυτή έφευγε, απέφευγε το βιασμό της και μεταμορφώθηκε ως άλλη θέτης σε άλογο και ο Ποσειδώνας έγινε και αυτός ύπος βαρβάτος και την άρπαξε και έγινε αυτό που έγινε. Και θύμωσε η Δήμητρα από το βιασμό αυτό. Και εμφανίστηκε με το κεφάλι του αλόγου και απεσήρθη και έπρεπε να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Ό,τι έγινε με την κόρη, το ίδιο έγινε με αυτήν, που δηλώνει ότι το ίδιο πράγμα είναι αυτό που έγινε με την κόρη και με αυτήν. Η γέννηση που προϋποθέτει βιασμό. Αυτό είναι. Και παράξενα, αλόκοτα, που όλα έχουν μια αιστεία, τη γονιμότητα και την περιοδικότητα της γονιμότητας. Φυτρώνεις, βγαίνει ο βλαστός, βγαίνει το άνθος, βγαίνει ο καρπός, ξανά ρίζα. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Ακριβώς το είναι. Όλα στρέφονται γύρω από αυτό. Εδώ έχεις όμως την αλόκοτη μορφή τους, την άγρια μορφή τους. Μόνο αυτά. Θα πάω μόνο στο Λύκειο για να επικεντρωθώ εκεί πέρα και θα αφήνω όλα τα άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά που ξέρουμε για το Λύκειο. Θυγάτηρ του Λυκάωνος. Από το Δία έμεινε έγκυος. Θύμωσε η Άρτεμις, γιατί ήταν συνοπαδός της Αρτέμιδος και κυνηγούσε ως Παρθένα στην άγρια φύση. Η Άρτεμις είναι η Παρθένα φύση, το λέμε εμείς σήμερα. Το έχουμε πιάσει τον παλμό. Παρθένα φύση είναι η άγρια φύση. Και αυτό είναι η Άρτεμις. Τόσο εύκολα είναι τα πράγματα, άμα αρχίσεις και μπαίνεις στο σωστό λογαριασμό και δεν ετοιμάζεις ρετσέτες. Το λέμε εμείς. Θύμωσε, την αποθυρίωσε, έγινε άρκτος, υπάρχουν ολόκληρες μυθολογίες για την άρκτο, τελετουργίες από εδώ, από εκεί. Έγινε άρκτος, καταστερίστηκε, έγινε ο αστερισμός της άρκτου. Τι μας ενδιαφέρουν αυτά, λέω, παίζοντας. Έγινε αυτό το πράγμα. Γέννησε ένα παιδί. Και το παιδί το πήρε ο Λυκάων και θύμωσε επειδή η κόρη του είχε βρεθεί, ξέρω εγώ με ποιον, και έλεγε ότι είχε με βρεθεί με το Δία. Αυτά που συμβαίνουν, ξέρετε σε πόσους μύθους. Αυτή η τυπολογία που σας λέω τώρα. Που υποδηλώνει κάτι από κάτω. Και θύμωσε και εκδικήθηκε το Δία. Του μαγείρεψε το παιδί. Και του το έδωσε να το φάει. Όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό σας λέω αλόκοτα πράγματα. Βρήθηκε ο τόπος από τέτοια αλόκοτοσύνη. Είναι γεμάτος.
και του το έδωσε να φάει στο Δία. Υπάρχουν και άλλα ανάλογα. Ο Πέλοπας, που μόνο η Δήμητρα κατάλαβε ότι είναι ο Πέλοπας αυτός που τρώει. Συγγνώμη, μόνο η Δήμητρα τον έφαγε, οι άλλοι θεοί το κατάλαβαν σε εκείνη την περίπτωση. Εδώ ο Δίας θύμωσε, ανάτρεψε την τράπεζα που του είχαν προσφέρει το γιο της θυγατέρας του Λυκάωνος και εκεί ονομάστηκε Τραπεζούς, το μέρος που είναι από κάτω από το Λύκειο. Από αυτό το μύθο λένε, μας ενδιαφέρει, το φορτίο που έχει ο τόπος. Δεν έχει σημασία αν Τραπεζούς ονομάστηκε έτσι ή όχι. Από αυτό. Ποιος είναι ο Λυκάων τώρα? Λέω μερικά. Πολλά, πολύ περισσότερα. Είναι γεμάτος ο τόπος. Έτσι καταλαβαίνεις. Όπως ο ναός του Απόλλωνα με την απόλυτη του λογική, να το πω έτσι, πρόχειρα. Δεν εννοώ, όσοι με ξέρουν, ξέρουν τι εννοώ. Με την απόλυτη του τάξη, την εσκεμμένα πολύπλευρη, αλλά τάξη. Ό,τι σημαίνει ο ναός του Απόλλωνα σε ένα περιβάλλον σαν το τοπίο αυτό που περιγράψαμε, ακριβώς αυτό είναι η θρησκευτικότητα του Απόλλωνα απέναντι σε αυτή τη θρησκευτικότητα που σας δίνω τώρα παραδείγματα. Ό,τι σχέση έχει αυτό με εκείνο, έχει εκείνο με εκείνο. Οι αναλογίες είναι πάντα πανίσχυρες. Οι αναλογίες δεν είναι μόνο 3 προς 2, 4, 6 προς 3 προς 2, 6 προς 4. Ότι είναι το ίδιο, είναι πολύ περισσότερο. Ο Λυκάων σε όλες τις παραδόσεις είναι αυτός που βγήκε από τον πελασγό. Και από τον Λυκάων βγήκαν όλοι οι άλλοι, η βασική παράδοση, με μερικές παραλλαγές. Δηλαδή όσοι υπήρξαν στην και ονομάστηκαν έτσι, ένα μέρος έτσι, το άλλο μέρος έτσι, το άλλο μέρος, αν θέλουν να αναγάγουν σε κάποιον, λέμε η γιος, η κόρη του Λυκάων. Άρα έχεις ένα βασικό τύπο που λέει γη, πελασγός, Λυκάων και υποδέλπη. Ποιος είναι ο Λυκάων λοιπόν? Ο πελασγός είδαμε τι είναι. Ο Λυκάων τι είναι? Λυκαιών όρος. Προφανώς το ίδιο όνομα. Είναι αρκαδικό. Η ρίζα της Αρκαδίας είναι εδώ. Λυκάων. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια δεύτερη, την ανέφερα και χτες, ετυμολογία. Με προσοχή και με περίσκεψη, αλλά δεν είναι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Σας διαβεβαιώ, δεν μπορώ να τα αναπτύξω όλα. Είναι το φως. Η ίδια ρίζα. Λουξ. Λυκ, λυκάβας, λυκόφος, λυκαβιές. Είναι λέξεις που σημαίνουν φως. Όπως το λατινικό λουξ. Η ίδια ρίζα. Λυκ. Λυκάων έχει σχέση με το φως. Αυτά μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ καλά. Λυκαβητός είναι εκεί που έρχεται το φως στην Αθήνα. Την παλιά Αθήνα που ήταν αποδόθη. Εκεί που βαίνει το φως, η ανατολή του. Πιθανότατα από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα και από την περίεργη θύρα, την πλάγια θύρα, την ανατολική που βλέπει προς τα εκεί, προς το Λύκειον όρος, να έχει σχέση με την ανατολή του ήλιου εκεί από εκεί. Εγώ θα προχωρούσα ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα κάποτε να κάτσουμε να μελετήσουμε και να δούμε ποια εποχή του έτους ακριβώς πέφτει εκεί. Είμαι σίγουρος, εγώ, πες το δογματική, πώς να το πω έτσι, απολυτότητα, ξέρω εγώ πώς να το πω. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει κάποια σχέση. Γιατί δεν είναι ακριβώς στην Ανατολία, με το προσέξτε, είναι λίγο παραπάνω. Μπορεί να έχει σχέση με τις τροπές του ήλιου. Γιατί αυτές είχαν σχέση με το πότε έρχεται ο Απόλλωνας από τους υπερβόρειους. Αλλά αυτό θα μας πάει πολύ μακριά. Το λέω όχι για να πω έτσι είναι, για να πω ότι αν έχεις το σωστό βίωμα, ξέρεις τι να ψάξεις. Το λέω. Ξέρεις τι να ψάξεις. Όπως άμα διαβάσεις όλους τους αρχαίους πώς μιλάνε για το ύφος, για τις αναλογίες, για τις συμμετρίες, για την κοινή μονάδα που πρέπει όλα να ορίζονται από αυτήν, ξέρεις να ψάξεις ότι θα πρέπει στον ναό του Απόλλωνα να βρεις κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα πετύχεις ή δεν θα πετύχεις. Αλλά ξέρω ποιος είναι ο δρόμος. Ο άλλος δεν θα τον δει ποτέ. Γιατί όπως είπε ο Πλάτωνας, αν δεν ξέρεις τι θα βρεις, δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Είναι μια φαινομενική αντίφαση που τη λέμε θεωρία της ανάμνησης και τούτο και εκείνο φιλοσοφικά. Δεν έχει σημασία. Το βίωμα ποιο είναι? Ότι αν δεν ξέρεις τι να ψάξεις, δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το φορτίο απάνω.
Και στο Λύκειον Όρος, τι μας λένε εκεί πέρα επάνω, τελετές περίεργες, ανθρωποθυσίες, άρρητες τελετές, ας γίνονται όπως γίνονται, λέει ο Παυσανίας, δεν πρόκειται να τις πω, αλλά αφού έτσι γίνονται, ας γίνονται. Έχουμε αυτό το περιβάλλον και ένα εμφύτευμα των Απόλλων, ο οποίος κάνει μια εμφύτευση, μια εγκατάσταση σε ένα σωρό τόπους που έχουν ιδιαιτερότητες αυτού του είδους. Εκεί δηλαδή που εμφανίζεται, εάν σκεφτείτε μεγάλα κέντρα του Απόλλωνα, εκτός από ένα κομμάτι, ένα μέρος όπως η Δήλος, που εκεί έχει καθαρή την πεμπτουσία της φωτεινής του υπόστασης, όπου εκεί είναι Δήλος, είναι Δήλων το τι είναι ο Απόλλωνας, το ίδιο πελαγητικό φως, και μια ελάχιστη γη, ένα ελάχιστο νησάκι. Εκεί που λοιπόν όλα είναι φως, γιατί το Αιγαίο ακριβώς λειτουργεί σαν δυο κάτωπτρα, δεν υπάρχει ουρανός και θάλασσα, υπάρχει φως στην ουσία. Εκμηδενίζεται η γη. Εκμηδενίζεται η γη, προσέξτε το. Γιατί αυτό κάνει ο Απόλλωνας. Όλο το προηγούμενο που άρχισα να σας περιγράφω, με την άγρια του μορφή και με την ήμερη του μορφή, ήμερη μορφή εννοώ την περιοδικότητα, και την ανάπαυση που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν καταλάβει ότι εδώ έχω πατήσει γερά και έχω σωθεί, δηλαδή έχω ισορροπήσει. Περίοδος είναι όλα. Θάνατος και ζωή είναι το ίδιο. Εκεί που είναι ισορροπημένος, ξαφνικά έρχεται ένας νεαρός θεός και ανατρέπει τα πάντα. Και ξαναρχίζει νέα σελίδα. Αυτό κάνει ο Απόλλωνας. Άμα δείτε τον Όμηρο, άμα δείτε τον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα, άμα δείτε την μανιώδη αφοσίωση της αρχαίας λειπτικής, της αρχαϊκής με τους κούρους, αυτό κάνει. Κάνει κατάληψη. Τη λυρική ποίηση, την αρχαϊκή. Κάνει μία κατάληψη, μία εγκατάσταση. Χωρολογικά, για να επανέρχομαι συνέχεια στο θέμα που θέλω, χώρος και πνεύμα, χωρολογικά, αυτό πώς εκφράζεται. Πιάνει ιδιαίτερους τόπους όπου είναι εμφαντική η παρουσία της προηγούμενης θρησκευτικότητας και εγκαθίσταται. Μέγα παράδειγμα η Δελφή. Μέγα παράδειγμα. Όπως στον Ομηρικό Ύμνο γίνεται επί τούτου η όλη κίνηση αυτή. Όπου όλοι οι μύθοι εκεί πέρα περιστρέφονται γύρω με μια προηγούμενη θρησκευτικότητα που εκφράζεται με τη γη, με τη Θέμηδα, με την προηγούμενη κατάσταση αυτή που σας περιέγραψα και με κάποιον πίθωνα, ο οποίος εκφράζει ότι ο Ποσειδώνας με τη Δήμητρα εδώ, το αρσενικό της χθονιότητας όμως, στο ίδιο κύκλωμα του πατέρα και της μάνας, των δύο πραγμάτων που χρειάζεται για να συζευθούν για να υπάρξει γέννηση. Και εκεί λοιπόν που όλα φαίνονται να έχουν λυθεί, όμως με άγριες παρεκδρομές όπως οι αλόκοτες ιστορίες και τα λειτουργίες που σας είπα, που εδώ κατ' εξοχήν τονίζεται το αλόκοτο, ως εάν υπάρξει η πιο καθαρή αντιπαράθεση του νέου και του παλιού, ως εάν το κάνει ο άλλος επίτηδες για να σου πει κοίταξε, σε αυτό το πλαίσιο, να τι κάνω εγώ. Γιατί όπως ξέρουν όλοι τις τέχνης, όλοι τις τέχνης οι εργάτες, οι τεχνουργοί, εάν προκαλέσεις μια αντίθεση, ενισχύεις αυτό που θες να πεις. Δεν αφαιρείς, ενισχύεις. Άμα κάνεις μια κίνηση προς τα δω, πρέπει να κάνεις μια κίνηση προς τα εκεί. Γιατί άμα κάνεις μια κίνηση προς τα δω, δεν θα τονίσεις την κίνηση προς τα δω, απλώς θα πέσει κάτω αισθητικά το πράγμα. Δεν θα στέκεται. Αυτό το πράγμα το ξέρεις και στα θρησκευτικά και σε όλους τους τομείς. Ως εάν λοιπόν τονίσει το καινούργιο με μια υπερβολική έκφραση του παλαιού, με την ακραία του αλόκοτη μορφή του, ως εάν έχει στηθεί το σκηνικό σε αυτό το χώρο για να είναι εδώ η αποκάλυψη, γίνεται. Δεν λέω ποιος το έκανε, γιατί ποιος το έκανε, κανένας δεν το έκανε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες ιδέες. Εμείς οι κλασικοί δεν έχουμε τέτοιες ιδέες ρύθμισης. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το κύκλο. Και μέσα σε όλη αυτήν
την ισορροπία από τη μια, την ανακούφιση του ανθρώπου από την συνεργασία του με τη φύση, έτσι όπως κάνει στη γεωργία, έτσι στην εσωτερική του πνευματικότητα, την ισορροπία που προέρχεται από τη συνείδησή του ότι θάνατος και γέννηση είναι το ίδιο πράγμα, ότι η περίοδος κυριαρχεί στη χρονικότητα, ότι σώζομαι από τη μέρημνα του χρόνου που λένε οι καλοί Γερμανοί, ενώ οι καλοί εκφραστές της δικής τους, του δικού τους βιώματος, όπως είναι ο Χάιντεγκερ, από αυτήν την μέρημνα, τη βαθιά φροντίδα για τον χρόνο που αισθάνεται αυτός, εγώ σώζομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει χρόνος ως μια άπειρη εκτενόμενη ευθεία που απλώς υποθετικά εγώ και δογματικά τελείως θρησκευτικά με την ευρωπαϊκή έννοια κάποτε σχατολογικά περιμένω αυτό, τέλος πάντων, να γλιτώσω από αυτό το άπειρο, το ατέρμον που για μένα το κλασικό είναι θάνατος. Όχι αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περίοδος και έτσι έχω γλιτώσει. Έχει κλείσει ο χρόνος για μένα. Αυτό το έχω ήδη κερδίσει πριν εμφανιστεί ο Απόλλωνας. Ήδη έχω τα μεγάλα επιτεύγματα του μυκηναϊκού πολιτισμού σε σχέση με την ανατολική προηγούμενη κατάσταση. Δεν ξεκινάω από το μηδέν πάλι. Σε αυτήν την τόσο καλή κατάσταση προστίθεται κάτι άλλο. Πώς έγινε αυτό με το δωρικό, πώς κατέρευσε το ένα και έγινε το άλλο, ιστορικότητες χρειάζονται. Δεν θέλω τώρα εδώ, λέω άλλο. Σε αυτό το μοντέλο που περιγράφω, που η ακραία του μορφή, η αλόκοτη εκφράζεται εδώ, έντονα ως εάν για να αντιπαρατεθεί, αυτό που είπα πριν, το ξαναλέω, έρχεται το πνεύμα το δωρικό, το Απολλώνιο, αυτό που εκφράζει ένας δωρικός κύωνας, γυμνός, στιτός, γυμνασμένος, στιβαρός, πυκνός, σύμμετρος καθόλα. Έρχεται και σου λέει όλα αυτά είναι απλώς λείπασμα για αυτόν τον κύωνα. Το λέω έτσι τώρα. Όλα αυτά που μου λες, που έχεις σωθεί μέχρι τώρα με αυτά, είναι απλώς ό,τι προαπαιτείται μέσα στο χρόνο, ακόμη και περίοδος, για να υπάρξει το άνθος. Δεν θέλω ούτε τον καρπό, ούτε τη ρίζα. Μια αλαζονική στάση, μια στάση που ο Αισχύλος την έχει καταλάβει όταν αντιπαραθέτει τις Ερηνίες και τον Απόλλωνα, ακριβώς αυτό εδώ. Τις Ερηνίες, την άγρια μορφή της προηγούμενης περιοδικής θρησκευτικότητας, της γονιμότητας, για να το πω έτσι, όταν αντιπαραθέτει τις Ερηνίες με τον Απόλλωνα. Ακριβώς αυτό κάνει στην τριλογία του. Με τον Αγαμέμνονα και την Κλητεμίστρα και τον Ορέστη. Ως εάν αρχιετυπικά θέλει να σου πει αυτό που γίνεται εκεί, αυτό είναι στην ουσία που απειλείται πάλι να γίνει στην Αθήνα του 5ου αιώνα, που γίνεται σε κάθε άνθρωπο συνέχεια. Εμφανίζεται λοιπόν αυτός ο νέος θεός που λέει το άνθος έχει σημασία. Το βίωμα το βασικό είναι το κάλος. Δεν είναι η περίοδος, δεν είναι ο καρπός. Δεν θέλω γέννηση και δεν θέλω θάνατο. Θέλω αιωνιότητα, αλλά την αιωνιότητα της στιγμής. Τη στιγμή που γεννάει, λάθος λέξη, που φανερώνει τελειότητα. Υποκαθίσταται το μοντέλο της γέννησης από το μοντέλο της φανέρωσης της πλήρους τελειότητας ενός όντως, μιας ουσίας. Εκεί, για τον Έλληνα τον κλασικό, κλείνουν τα πράγματα. Κλείνουν γιατί έχει επέλθει. Κλείνουν με την έννοια του τέλους, του ελληνικού. Όπου τέλος είναι τέλος και τελειότητα. Μόνο για μας είναι αυτό. Είναι από τα σημαντικά αυτά, σαν το φύσεις που σας είπα πριν. Τέλος είναι τελειότητα. Τελειώνει κάτι όταν φτάνει στην τελειότητά του. Γιατί? Γιατί τότε υπάρχει, είναι η αιωνιότητα. Αυτό μπορεί να ηχεί έτσι τώρα όπως το λέω μεταφυσικό, αλλά συνήθως το είπα και χτες. Και το αναφέρω συχνά για την πολιτική έκφραση αυτού. Λέει ο Περικλής, προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να κάνουν πόλεμο και τους λέει, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να χάσουμε. Αλλά η δόξα θα είναι αιώνια. Ο φθόνος και το μίσος για σας έχει χρονική διάρκεια. Η δόξα σας δεν έχει. Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνει αυτός τότε εκεί? Κάνει έκκληση στο βίωμα αυτό που περνάει την περίοδο, που περνάει, που είναι λατρεία του κάλους. Αυτό που είναι όλος ο αρχαίος πολιτισμός. Και έτσι αρχίζεις και καταλαβαίνεις πολλά πολλά πράγματα. Αυτό κάνει. Αυτό είναι το νόημα για μένα του κόσμου, λέει.
Αυτό εκφράζει ο πόνος. Αυτό εκφράζει. Το ένα μάτι, πολύ καλά καθαρά, κοιτάει στο λύκειο. Το λύκειο είναι το φως, ακριβώς το φως που μεσάζει μεταξύ του παλαιού σκότους και του νέου σκότους. Δεν είναι το νέο, δεν είναι το παλαιό. Με τις λατρείες του, με τις ιδιότητές του, το λύκειο εκφράζει αυτό το φως που έρχεται από την πελασγική ρίζα, αλλά αυτός θέλει κάτι άλλο. Ιστορικά θέλει κάτι δωρικό. Το κοιτάει, του ανοίγει η πόρτα. Το σέβεται. Αλλά εγκαθίσταται. Αυτό κάνει και στους αδελφούς. Αυτό κάνει στο πτώ. Αυτό πήγε να κάνει στην Τηλφούσα. Όπου δείτε παρουσία του Απόλλωνα, αν το προσέξετε, αν ξέρετε τι να ψάξετε και κοιτάτε με τα μάτια σας για να δείτε αυτό που περιμένετε να δείτε, θα το βρείτε. Ο ετών ευρίσκεται. Τι ετούμε και τι ευρίσκουμε. Αυτό. Ότι πρέπει να παίζετε ένα τρομακτικό παιχνίδι μεταξύ της λύτρωσης που κάνει η αίσθηση του χρόνου ως περίοδος και της σωτηρίας που κάνει η αίσθηση της αιωνιότητας. Η απόλυτη αυθεντία του κάλους έναντι οποιοδήποτε άλλου συλλογισμού, οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Και αυτό είναι αυτό που γίνεται. Και γίνεται έξοχα εδώ, στο χώρο. Αυτό είναι. Το βαθύτερο. Μορφή, χτες μίλησα πολύ, δεν θέλω να σας απασχολήσω πάλι για το πως η μορφή του Απόλλωνα δείχνει όλα αυτά. Να πω κάτι που απλώς ξέφυγε χτες, υποθέτω, δεν ξέρω, μπορεί να το πω. Πριν από τον Άδυτο, στον χώρο των... έχουμε εδώ, μπορεί κάποιος ή εγώ... μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, έλεγε. Ή όποιος βάλει το πρώτο. Κάτσε εκεί και βάλε το πρώτο. Ναι, ναι, ως άλλος Οδυσσέας. Βάλε το πρώτο. Να το τρέξουμε λίγο, γιατί αυτά τα είχαμε πει και χτες. Το πρώτο. Ναι, το πάτε. Δεν είναι καλά. Ναι. Α, όχι, όχι, βγάλε το αυτό, το είχα κάνει σε PowerPoint. Μπορούμε να το πάρουμε και σε slideshow. Βάλτε το μετά, τα μετά είναι σε slides έτοιμα, νομίζω, νομίζω. Αυτό είναι σε πάγω πάνω. Πήρε το δεύτερο. Εδώ. Ναι, ναι. Έτσι, μεγάλο έτοιμα, θέλεις. Λοιπόν, αυτό είναι από αυτούς που ήρθαν το 1812, του Στάκελμπεργκ είναι ο ναός είναι εκεί. Τι θέλει να δείξει ακριβώς αυτό. Έχει καταλάβει τι θέλει να δείξει αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε την ίδια ανάλυση. Δεν με απασχολεί. Εγώ λέω ναι. Τα υψίκομα όρη, το δάσος, ομφαλή της γης, συνέχεια, βουνά που έρχονται. Άμα πας εκεί, αυτό είναι το κύριο. Δεν έχει σημασία αν είναι ακριβώς έτσι, αν είναι δεξιότερα ή αριστερότερα το ένα ή το άλλο. Τι σημασία έχουν αυτά για μας. Καμία. Η ακρίβεια αυτή δεν μας αφορά. Αυτό είναι. Έχει βάλει και μια καταιγίδα εκεί, ώστε αν θέλει να τονίσει ακόμη περισσότερο το γεγονός. Δεξιά υπάρχει καταιγίδα. Κεραυνή, χαλάει ο κόσμος. Και αριστερά, όσο το προσέχεις, βλέπεις πράγματα. Ξέρεις τι ψάχνεις. Εδώ είναι ο νόμος του Απόλλωνα. Ένα γυμνό πράγμα, ένα γυμνό σώμα, μέχρι σε ένα πανδαιμόνιο ενδυμασιών. Όπου η φύση ντύνεται, γιατί πέπλος είναι όλη η φύση. Επιφάνεια είναι και αυτή. Αλλά επιφάνεια πολύχρωμη. Πέπλος. Ορφικά. Ο κόσμος είναι πέπλος. Η φαντά που είναι από 3-4 στιμών, από 3-4 νήματα, αλλά έχουν μια τρομακτική ποικιλία που σε τυφλώνει αν δεν ξέρεις να δεις καλά. Λοιπόν, ένα γυμνό πράγμα, ένα γυμνό σώμα μέσα σε αυτό το. Να το. Αυτό είναι. Το λες, το ξαναλες, μπορεί να καθόμαστε μέρες να το ασχολιόμαστε. Μα. Για πάμε παρακάτω. Το επόμενο. Ναι, απλώς επειδή... Όχι, το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Α, το προηγούμενο. Να, ορίστε. Αυτά. Απλώς τα έχουμε καταφέρει οι νέοι Έλληνες και έχουμε γυμνώσει όλα τα βουνά και έτσι δεν είναι υψίκομα τα όρη. Που μας λέει ο Άσιος. Γιατί αλλιώς θα είχαμε όλο τον Άσιο εδώ. Πάμε παρακάτω. Κάτω είναι η Θόμη, από εκεί είναι το...
Το Κορινθιακό κοινόβουλο, μιλήσαμε πολύ για αυτά. Είναι μια καινούργια, γίνεται κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι τότε που τα παίρνανε και τα. Να πώς ήταν. Η ομάδα που είχε έρθει το 1812 και πήραν και τη Ζωφόρο. Την έψαξαν, την βρήκαν και την πήραν. Το απεικόνισαν κιόλας. Το γεγονός. Εδώ είμαι. Δουλεύω εδώ, βλέπετε τι γίνεται. Να τι. Για να τα βρούνε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτό εδώ. Έχεις έναν οργασμό της φύσης και αυτή τη γύμνια. Με απόλυτες συμμετρίες. Είναι γύμνια γύμνιας. Γιατί όλα αυτά είναι υπολογισμένα με την τελευταία λεπτομέρεια. Με συμμετρίες και αναλογίες και δια πολλών αριθμών συμμετρίες και αναλογίες. Όχι με μια απλή, πήραμε έτσι και γλιτώσαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Από το άδειτο, από το λεγόμενο άδειτο να βλέπεις έξω από τη θύρα. Πέρα, στο Λύκειο. Επόμενο. Το επόμενο, ναι. Προχώρα γρήγορα. Τα έχουμε δει, προχώρα, δεν είναι αυτό. Απάμε, προχώρα. Ωραία, μέσα. Πάτε αυτό. Πιθανότερα και εγώ θα συμφωνούσα, δεν θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να είναι κορινθιακοί οι δύο πλάγοι, παρόλο που είναι ιδιαίτεροι ως προς τους άλλους, δεν θα ήθελα γιατί θα ήθελα να είναι μοναδικός. Θα σας. Εντάξει, το λέμε, το είπαμε χτες. Το εσωτερικό. Μπαίνεις από βορρά. Προχωράς και βρίσκεσαι μέσα εδώ. Πίσω είναι το άδειο. Πίσω την κορώνα. Έτσι, πίσω την κορώνα. Έχεις τους μυχούς που λέω εγώ εδώ πέρα. Προβόλους από τους τοίχους και ηλικίωνες. Με ιδιαίτερες κατασκευές. Μιλάμε πάρα πολύ, μιλήσαμε περισσότερο χθες. Μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτά. Άλλο θέλω να πω εγώ. Και πάνω Ζωφόρος, το εσωτερικό, άλλες μοναδικότητες. Ένα σωρό μοναδικότητες εδώ πέρα. Άλλες Ζωφόρες. Δεν έχει πάνω. Δεν έχει πάνω άνοιγμα, είναι κλειστό. Οι πρώτοι δεν μπορούσαν να το χωνέψουν ότι μπορεί να είναι κλειστό αυτό το πράγμα. Το έκαναν υπαίθριο, με πάνω ανοιχτό. Οι άλλοι βάλανε ένα οπαίο να πάνω, να είναι ανοιχτό τέλος πάντων κάτι, να μπαίνει λίγο φως. Το είναι το νόημα. Όχι, δεν υπήρχε φως. Έτσι. Φανταστείτε την πίσω πόρτα κλειστή. Την είσοδο. Και φανταστείτε την είσοδο μόνο να ανοίγει και να μπαίνει μέσα. Και φανταστείτε μέσα να υπάρχουν λαμπάδες και ριά. Τι άλλο θα υπήρχε. Και πάνω εκεί κάτω από την οροφή, ψηλά, αυτό το πράγμα που γίνεται πάνω. Ισοφόρος. Ένα αριστούργημα. Άλλο αριστούργημα. Όχι αρχιτεκτονικό. Έχεις λοιπόν μυχούς, ο χώρος έχει μυχούς, δεν είναι καθαρός, δεν είναι Απολλώνιος. Είναι σαν να έχεις τους μυχούς ενός σκοτεινού πράγματος. Υποδηλώνεις κάτι προς την άλλη κατεύθυνση, όσο γίνεται. Όταν λέω υποδηλώνεις κάτι προς την άλλη κατεύθυνση, οι λεπτομέρειες κάναν τις διαφορές στον αρχαίο κόσμο. Όταν ο πυλός γίνεται ενόνυχη, είναι το δύσκολο, λέει ο Πολύκλητος πάλι. Όταν ο πυλός που φτιάνει ο γλύπτης, σαν παράδειγμα, πάει στη λεπτομέρεια, σε αυτή τη λεπτομέρεια που με το νύχι ξύνεις για να κάνεις τη γραμμή που θέλεις. Τότε γίνεται το όλο. Τότε συντελείται το θαύμα. Λεπτομέρειες, λέω λοιπόν. Πάτε στο Πελόπιον στην Ολυμπία και είναι πολυγονικό. Λες, γιατί πολυγονικό. Θα σας πούνε, ξέρω εγώ, έτσι ήταν ο χώρος, πήγαινε προς τα εκεί, το είπα στον υπεύθυνο αρχαιολόγο στις Αμίκλες, γιατί και εκεί είναι πολυγονικό που αποκαλύπτεται. Λέει, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Λέει, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πού είναι το πρόβλημα. Πάμε γύρω-γύρω να δούμε. Πού δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πού ακριβώς. Σκάβουν και κάνουν τεράστια πράγματα οι αρχαίοι, ανεπαίσθητα πράγματα, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν λίγο παραπάνω. Όχι, είναι πολυγονικό, γιατί δεν θέλεις κάτι ορθογώνιο και δεν θέλεις κάτι κυκλικό. Είναι ηρωικό. Κυκλικό δεν θέλεις γιατί έχεις εγκαταλείψει τη χθονιότητα. Ορθογώνιο δεν θες γιατί δεν είναι Ολύμπιο. Λέω έτσι, πετάω. Αυτού του είδους είναι αυτό. Λέγαμε το απόγευμα για το τι προτείνουν αρχαιολόγοι για τον προηγούμενο ναό, τον αρχαϊκό. Από ό,τι είδα, εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι είχε κύονες με εσωτερικούς ο προηγούμενος. Δεν έχει σημασία. Επικεντρώνουμε στο φαινόμενο. Τι λέει το φαινόμενο. Τι να πάνω. Κενταροβμαχία, κένταυρη και αλαπίθες, με τον Απόλλωνα περιστάμενο, και αμαζονομαχία. Μα αυτό είναι κοινά θέματα.
στην Αθήνα οι μετόπες, τα αιτώματα στην Ολυμπία, το αέτομα στην Ολυμπία, ποια. Γιγαντομαχία, ξαφνικά τον 5ο αιώνα θυμίζουν, όλοι ξαφνικά ανακαλύπτουν αυτά τα πράγματα. Γιγαντομαχία, αμαζονομαχία, κένταυροι και λαπίθες, άντε στον πεθερό να έχουν βάλει και τους Τρώες. Προστέθηκε και αυτό. Γιγαντομαχία και κενταυρομαχία. Το νέο, το παλιό. Οι κένταυροι, οι αμαζόνες, από εκεί θε πέρα, οι γίγαντες, αυτό που νικάει η Ολυμπία μορφή. Αυτό είναι. Είναι ημί σκότεινο και ο αγώνας επάνω. Πίσω είναι το άλλο. Δεν θα πω περισσότερο. Πίσω είναι το άλλο. Άμα ανοίξεις την πόρτα την πίσω, θα δεις φως πίσω. Που βλέπεις το Λύκειο. Προχωράς. Καταλαβαίνεις με άλλη έννοια τα πράγματα. Και αυτά σε οδηγούν να ξέρεις τι θα προσέξεις. Και μετά προσέξεις λεπτομέρειες. Και πας στην τεχνική του πράγματος. Δεν είναι ότι το ένα είναι ασύνδετο με το άλλο. Καθόλου. Καθόλου. Για να δούμε μερικές ιστορικότητες τώρα. Προσπάθησα να πω για λατρείες και χώρους. Προχώρα λίγο. Αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω εδώ. Να προσθέσω και αυτό για το. Τι κάτω, ξέρετε. Το περίεργο. Το όλος διόλου περίεργο. Τα πάμε και χθες αυτά. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Η κινητικότητα που χθες την ανέλησα από αισθητικούς λόγους, από θέματα ύφους, η κινητικότητα, το περίεργο, το καινούργιο κοινόκρανο, το κορινθιακό, η αρχή του. Η κινητικότητα. Πάμε λίγο παρακάτω. Παρακάτω. Ναι, το πάνω φαίνεται. Το φαίνομαι. Η κινητικότητα, το σχεδόν μπαρόκ στυλ, το ιδιοσυγκρατικό, το μανιεριστικό, οι έντονες γραμμές. Προχώρα, γρήγορα. Αυτά. Βλέπετε πώς πάει ο Μανδύας εκεί, το εξεζητημένο, οι εξεζητημένες κινήσεις. Να το ξώνα που λέγαμε το πρωί, το απόγευμα, με τον κύριο Παπαδόπουλο. Που αγκαλιάζει μία και η άλλη, πάει να του αρπάξει ο κέντευρος. Κάποιο ξώνο πάει να αρπάξει. Πάει να αγκαλιάζει ως ηκεσία, ως σωτηρία. Ξέρουμε ότι αυτά πολλές φορές τα αγνοούσαν οι άγριοι πολεμιστές. Το Πρίωμο τον σκότωσε ο Νεοπτόλεμος πάνω στο βωμό του Ερκίου Βός, του Ερκίου Διός. Ο γιος του Αχιλλέα. Που χωρίς το γιο του Αχιλλέα, όπως χωρίς τον Αχιλλέα, έτσι και χωρίς το γιο δεν θα παίρναμε. Δεν θα έπαιρναν οι Έλληνες την Τρία. Τον σκότωσε πάνω στο βωμό. Το πλήρωσε. Από ποιον? Από τον Απόλλωνα. Στο βωμό του Απόλλωνα τον σκότωσαν, τον Νεοπτόλεμο. Στους Δελφούς. Όλα αυτά, πάνω εκεί, με περίεργους φωτισμούς, δίνουν ακόμη την αίσθηση του αγώνα μεταξύ του φωτός και του σκότους, του τερατώδους και του κανονικού με την κλασική έννοια. Και το στυλ που συζητούσαμε χτες, και που είναι πολύ καλό να το συζητάμε γιατί έτσι πρέπει να ταυτίσουμε το ένα και το άλλο, ταιριάζει με το νόημα που θέλεις. Έτσι πρέπει να το ψάχνουμε. Εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει. Ας το κάπου εκεί και πήγαινε παρακάτω για να δούμε και πιο έντονες αυτές τις αντιπαράθεσεις. Χώρος και λατρείας, λοιπόν. Αυτό που ήθελα να πω. Να πούμε λίγο στις ιστορίες. Τυχαία έχω κρατήσει εδώ από το Στράβωνα. Τελείως τυχαία. Μπορείς να δείτε πώς, όταν ξέρεις τι ψάχνεις, προσέχεις. Και λες, κοίτα τι λέει ο Στράβων. Λέει ότι η Νέδα είναι ρεύμα λαύρων εκ του Λυκαίου κατιών, κατεβαίνει λαύρων σε οργασμό από το Λύκειο, το ποτάμι, εκ πηγής, από μια πηγή, υπάρχει μια πηγή, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ή έτσι. Εγώ θα ψάχνω να το δούμε. Κάνουμε μια ομάδα, να αρχίσουμε να ψάχνουμε εδώ, με αυτό το πνεύμα την περιοχή. Λαύρων εκ του Λυκαίου κατιών, αρκαδικού όρους, εξηγεί ο Στράβο γιατί γράφει ουρμπι et orbe, σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εκ πηγής, το σημαντικό, ειν αναρρίξε τεκούσαν τον δία μυθεύεται ρέαν νύπτρον χάιν. Όταν γεννήθηκε, όταν η Ρέα γέννησε, ανεράγει αυτή η πηγή. Και από εκεί έρχεται η Νέδα. Mm.
γεμάτο, τυχαίο. Προστίθεται σε τόσα άλλα διαφορετικά που συγκίνουν όλα στο ίδιο. Αυτή η παράδοση άκουσε ο Στράτων και θεώρησε αξιόλογη να την αναφέρει. Δεν αναφέρει άλλες, ξέρουμε από άλλες πηγές. Την πολυειδία, έχει γράψει ένας καλός φιλόλογος ένα βιβλίο για την πολυειδία της ελληνιστικής εποχής. Αυτή η πολυειδία, εγώ θα έλεγα, είναι ελληνικό γνώρισμα. Η σφαιρικότητα των πραγμάτων και η ταυτόχρονα πλήρη συναρμογή τους στην αποτέλεση μιας ολότητας. Ξέρεις ότι το οργανικό όλο έχει μέρη και ότι τα μέρη υπάρχουν μόνο στη συνάρτηση με όλα το ένα με το άλλο και, και από εκεί γεννάται και η ιδέα της συμμετρίας, όπως μας λέει ο Βιτρούβιος. Τη σχέση που έχει το καθένα με το κάθε τι άλλο και με το όλο. Από τους οργανισμούς, από τα σώματα, από την αισθητική, από τους ναούς, από τα γλυπτά, από το ένα, από το άλλο. Από τους μύθους, από τα πνευματικά, από τα φιλοσοφικά. Να σας πάω σε ένα τελείως άλλο, για να πω μερικά ιστορικά. Για το χαρακτήρα της φυγαλίας. Ήταν τόσο σημαντική. Λέμε συνήθως, ξέρω εγώ, για την φυγάλια, τη φυγαλία. Απομονωμένη τούτο εκείνο. Το λέγαμε και το απόγευμα με τον κύριο, μας έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ένας λεπρεάτης, ο οποίος τυχαίνει να το ξέρουμε το γεγονός, γιατί ο Αθήναιος, ο διπνοσοφιστής, καθόταν και έγραφε ό,τι παράξενο έβλεπε. Τρομακτικός βιβλιοφάγος. Άμα δείτε τι καταλόγους από το τι έχει διαβάσει και αναφέρει, περνάει τον νου του ανθρώπου. 400 υποστηρίζει ο ίδιος και πειθόμεθα, γιατί από αυτά που διαβάζουμε, 400 της νέας κωμωδίας μόνο συγγραφής είχε διαβάσει. Της νέας κωμωδίας μόνο. Από τον έναν λεπρεάτη λοιπόν αρμόδιο, είχε γράψει αυτός τα παραφυγαλεύσει νόμιμα. Περί των παραφυγαλεύσει νομίμων. Ήταν τόσο που είχε γράψει ειδικό βιβλίο για τις συνήθειες των φυγαλεωτών, ξέρω εγώ. Και μέσα εκεί έχουμε μερικά αποσπάσματα, όπου τι μας λέει, ότι ήταν πολυφάγοι, φιλοπότες, φιλέωτοι, μέχρι υπερβολής. Και μαθαίνουμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά που αποέδιδαν οι ίδιοι οι αρχαίοι για τους κατοίκους του συγκεκριμένου τόπου. Έτσι ένα ανοιχτό πράγμα, πολύ διασκεδαστικό, πολύ κατάφασης της ζωής, μέχρις υπερβολής. Αυτό τι σήμαινε. Το λέω γιατί, προσέξτε. Για αυτή τη συζυγία αντιθέτων, που είναι πολύ σημαντική, αυτό σήμαινε ότι είναι λιγότερο Ρωμαλαίοι. Όχι βέβαια. Οι Σπαρτιάτες ήταν στους χορούς και στη μουσική και αυτό το θεωρούσαν ότι είναι, τους κάνει πιο γενναίους τους νέους. Υπάρχει το Αλκμάνα, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Εδώ είναι κάτι άλλο στην ίδια ατμόσφαιρα. Πώς να το, σας λέω κάτι που είπε ο αρμόδιος, πώς να το πω από την άλλη μεριά. Η ιστορία με τον Αρχείο, να τον παγκρατιαστεί. Ένας από τη Φυγάλια, το Παγκράτιο ήταν πιο σκυρός, το πιο σκυρό αγώνισμα των Ολυμπιακών. Όλες οι συλλαβές επιτρεπόντουσαν, υποτίθεται εκτός εξορίξεως των οφθαλμών και δαγκώματος. Όλα τα άλλα επιτρεπόντουσαν. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλες απαγορεύσεις. Άγριο πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Φοβερό πράγμα. Έχουμε ακούσει, μας λένε οι πηγές, πράγματα τα οποία είναι ανατριχιαστικά. Άλλο αυτό. Ο Αρχείων λοιπόν ήταν τρεις φορές Ολυμπιονίκη στο Παγκράτιο. Σημαίνει για 12 χρόνια ήταν τόσο Ρωμαλαίος. 12 χρόνια δεν είναι μικρό διάστημα. 4 χρόνια. Μικρό διάστημα, να είσαι. Δηλαδή, ξεκίνησε από 20, ξέρω εγώ να ήταν ο πρώτος, του 18, πόσο ήταν, αφού πήγε στους άντρες. 8 χρόνια Ολυμπιονίκης. Στο τρίτο, λοιπόν, ναι. Στο τρίτο αγώνισμα, αγωνιζότανε, είχε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ο αντίπαλος του είχε κάνει μια λαβή τέτοια που τον έπνιγε. Αυτός δεν απείπε. Γιατί η νίκη γινότανε αν παραδεχτείς την ήττα σου. Αυτή ήταν η αρχή Ολυμπιακή. Νικάει αυτός του οποίου ο αντίπαλος παραδέχεται την ήττα του. Είναι σημαντικό αυτό, αν το σκεφτείτε. Είναι το πώς γινόταν μια μάχη. Εδώ βλέπετε πώς δένουν τα πράγματα που επιμένουν. Η μάχη γίνεται και κρίνεται όταν γίνει η τροπή. Εκεί είναι το τρόπαιο. Τροπή τι θα πει. Κάποιος εγκαταλείπει. Απολέγει. Λέει εντάξει, έχασα.
Όπως δύο κοκόρια. Όπως δύο λιοντάρια. Όπως δύο βασιλικές κόμπρες. Άμα δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Όποιος ξέρει από αυτά, ξέρει τι εννοούν και οι αρχαίοι. Φυσικότατα πράγματα. Έτσι κρίνεται η μάχη. Δεν κρίνεται άμα σε στραγγαλίσω τελείως, σε ξαφανίσω. Κρίνεται άμα παραδεχτείς την ήττα σου. Γιατί έμφυτο έχει ο καθένας μέσα το τι θα πει δύναμη και τι θα πει καλό και τι θα πει χειρότερο και τι θα πει καλύτερο. Η κρίση είναι να ξακριβώσουμε ποιο είναι. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτήν την μάχη λοιπόν, στη μάχη αυτή τον έπνιγε και τι έκανε ο Αρχείων. Κατάφερε και βρήκε τη δύναμη και του σπάσε ένα κόκαλο από τα δάχτυλα, ένα δάχτυλο από το πόδι. Που τον είχε πιάσει και με τα πόδια, σε λαβή, ξέρετε, στο λαιμό και κατάφερε ενώ πέθαινε, πνιγόμενος, του σπάσε το δάχτυλο από το πόδι. Από τον πόνο του σπασίματος, ο αντίπαλός του απίπαινε. Σήκω στο χέρι. Την ίδια στιγμή πέθανε ο Αρχείο. Πνιγμένος. Και τι αποφάσισε η Επιτροπή Ελλανόδικου στην Ολυμπία. Στεφανώθηκε ο νεκρός. Γιατί ο άλλος παραδέχτηκε την ήττα του και αυτός δεν την παραδέχτηκε. Ας πέθανε. Απλό. Πέστε του σήμερα. Για να δείτε πώς πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε άλλα πράγματα εμείς εδώ στη χώρα μας. Για να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτός λοιπόν ο χώρος, η πόλη που βγαζε αυτούς, έτρωγε και έπινε και γλεντούσε. Πού το παράξενο. Πού το παράξενο με τους Σπαρτιάτες, με τα ήθη και τα έθιμα και τις ηθικές και τούτο που είχαν κάτω να είναι οι καλύτεροι πολεμιστές. Πού το. Πού υπάρχει το παράξενο. Μερικά ιστορικά. Για να βάλουμε και την ιστορία, τις λατρείες, το χώρο, τις ιδιότητες, από τη μια μεριά, από την άλλη, τις ισορροπίες, τις αρμονίες, την ένταση του ενός διά της συνυπάρξης του αντίθετου. Που είναι μεγάλη υπόθεση. Πρωτοεμφανίζεται η Φυγάλια στην ιστορία στο τέλος του δεύτερου Μεσσηνιακού πολέμου. Η Σπάρτη, δωρική κατεξοχήν, ο κύριος φορέας του Απόλλων, το δωρικό πνεύμα, η Σπάρτη, η πιο γνήσια μορφή αυτού, εξαπλώνεται. Επιβάλλεται στη Λακωνική, επιβάλλεται στη Μεσσηνία, κάνει τον πρώτο πόλεμο, πάντα γίνονται 2-3 φορές με τους πολέμους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος Αρχιδονιακός, πρώτος, δεύτερος, τρίτος Μακεδονικός, πρώτος, δεύτερος Μεσσηνιακός. Υπάρχουν και τρίτη, τέταρτη, αλλά έγιναν μετά, σαν απελπισμένες προσπάθειες στον 5ο αιώνα. Μεσσηνιακοί. Πάντα γίνονται διπλές και τρεις. Πρώτος, δεύτερος ευρωπαϊκός. Ξαναγίνεται το ίδιο θέμα. Ξαναπέζεται το ίδιο ζάρι. Με τα ίδια αποτελέσματα. Πάντα στην ιστορία. Δεύτερος Μεσσηνιακός. Εξαπλώνεται. Τι θα κάνουν οι αρκάδες. Η εξάπλωση είναι συνεχής. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις κάτι. Ξέρεις, το επόμενο είσαι εσύ. Έχουν μαζευτεί οι Μεσσήνιοι δίπλα. Σχεδόν στην Αρκαδία, στην Ήρα. Κάτω από την Έδα. Τελευταία τους άμυνα. Άμα πάμε, θα το δείτε. Έχουν μείνει η Ήρα. Νικούν σας τα έχω μαζέψει αυτά. Νικούν Κάπου τα έχω. Το έχασα. Μη σας απασχολώ με χρονολογίες. Γύρω στο 660 τόσο νικούν στο δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο. Καταλαμβάνουν την Ήρα. Εξαφανίζονται οι Μεσσηνίοι για δεύτερη χώρα, κατάληψη. Οι Αρκάδες φαίνεται από πηγές ότι μαζί με τους Ηλίους και με τους της Πισάτιδος, στην περιοχή της Ολυμπίας,
είχαν συμμαχήσει, αισθανόντουσαν την απειλή και είχαν συμμαχήσει με μια μορφή ή με άλλη, διάφορες, δεν υπήρχε ένας τρόπος να συμμαχήσουν όλοι, αλλά με μια μορφή ή άλλη, ήταν χαλαρά τα πράγματα τότε, με μια μορφή ή άλλη, λόγω της διασποράς της πολιτικής ισχύως της πόλης στο σύστημα των πόλεων. Είχαν συμμαχήσει με τους Μεσσηνίους, γιατί αισθανόντουσαν την απειλή, προφανώς. Λογικό είναι και το ξέρουμε από μερικές πηγές αυτό. Γίνεται επίθεση των Σπαρτιατών κατά της Φυγαλίας. Προφανώς πιθανότατα εκδικητική, γιατί αν κοιτάξουμε τις χρονολογίες όσο αυτές μπορεί να είναι πιστευτές, και ο Παυσανίας αυτά μας λέει χρονολογίες που φαίνεται να τις έχει τσεκάρει, γιατί τις αναφέρει με ποιος να άρχοντα και με ποιο έτος της Ολυμπιακής, πολύ συγκεκριμένα, κάνει ιδιαίτερη δουλειά για να μας πει αυτό. Έχει κάνει ιδιαίτερη δουλειά για να μας πει αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει. Λίγο μετά φαίνεται να γίνεται εκδικητική επίθεση της Σπάρτης κατά της Φυγαλίας. Την οποία και καταλαμβάνουν οι Σπαρτιάτες. Τη Φυγαλία. Η ιστορία αυτή μπαίνει στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης. Η οποία οι πηγές μας λένε ότι σταμάτησε γιατί ο Απόλλων δεν τους άφησε. Τους Σπαρτιάτες. Με την αμφιλεγόμενη Τεγέα, που την είχαν στόχο βασικό, γιατί η Τεγέα ήταν ισχυρή πόλη, από το αρκαδικό σύστημα, έβγαλε χρησμό ο Απόλλων, τους είπε, έφορα είναι στην Αρκαδία και πολύ δυνατά, δεν θα σας τα δώσω. Τους σταμάτησε. Έγινε αυτή. Φεύγουν και πάνε οι Φυγαλείς στον Απόλλωνα, στο Μαντίο, και τους ζητάνε χρησμό. Και λέει ο χρησμός, μας τον έχει σώσει ή όχι, δεν θυμάμαι. Το περιεχόμενο. Μας λέει τους λέει ο χρησμός, χαθήκατε, υπάρχουν ανάλογα, ακόμη και στην Αθήνα στους Περσικούς πολέμους, χαθήκατε. Αν όμως 100 ώρες στάσει έρθουν να πολεμήσουν μαζί τους σας, αυτοί θα σκοτωθούν, αλλά εσείς θα πάρετε την πόλη. Ο Ρεστάση έχει ιστορία αυτό από πίσω. Έχει ιστορία λόγω μύθων, ατάφτιστο το μέρος, λόγω μύθων με τον Ορέστη. Ο Ορέστης γιατί εκεί, για διάφορους λόγους. Ποιος είναι ο Ορέστης? Η προηγούμενη κατάσταση, η αχαϊκή. Οι Ορεστάσιοι λοιπόν είναι οι εκπρόσωποι των Μυκηναίων, τους οποίους εξαφάνισαν οι Δωρείοι. Αν αυτοί θυσιαστούν, θα κερδίσετε εσείς κατά των Δωριαίων. Ισορροπίες τέτοιου είδους, νέμεσης και αντινέμεσης. Παίρνεις αυτό, θα χάσεις αυτό. Σε πολλά επίπεδα. Και έτσι έγινε, μας λένε. Αποκαταστάθηκαν. Πήραν τους Ορεστάσιους, προσφέρθηκαν οι Ορεστάσιοι, για κάποιο λόγο, αντιπάθεια προς τη Σπάρτη, θα λέγαμε εμείς με πολιτικά κίνητρα, γεωπολιτικά, εντάξει. Προσφέρθηκαν οι Ορεστάσιοι, γνωρίζοντας το χρησμό. Σκοτώθηκαν οι Ορεστάσιοι, έγινε ηρώων μέσα στην αγορά των νεκρών. Μέσα στην αγορά θα πει ότι το νεκρό δεν τον θεωρείς απλό νεκρό, είναι ηρώας. Με τη βαριά σημασία, με του μεσάζοντα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σαν νέος Ηρακλής. Για να έχουμε στο μυαλό μας τι εννοούμε. Άνθρωπος που έγινε Θεός, εντάξει, αυτό. Πέλοπας. Αποκαταστάθηκε. Ένα γεγονός. Μια ανεξαρτησία. Ταιριάζει με όλα όσα είπα. Ξαναβρίσκουμε την ιστορία, ένα καλό παράδειγμα που ξαναβρίσκουμε την ιστορία του τόπου αυτού, με τον Επικούριο. Με τον καινούριο ναό. Ο προηγούμενος, ο καινούριος. Με τον καινούριο ναό. Παυσανίας πάλι. Είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Θεωρεί, δεν το λέει, το γεγονός ότι το αποδίδει στον... γύρω στο 430 γίνεται ο λοιμός στην Αθήνα. Ο λοιμός στην Αθήνα επεκτείνεται, ενώ ξέρουμε ότι δεν επεκτάθηκε τόσο πολύ. Δηλαδή ο Θουκυδίδης μας λέει ότι στη Λίμνο πήγε γιατί τον πήγαν οι Αθηναίοι και θέρισε και εκεί. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να περιμένεις ότι δεν επεκτάθηκε πουθενά, αλλά δεν έχουμε τίποτα σημαντικό που να λέει ότι ήταν ένα διασπαρμένο πράγμα. Αντιθέτως έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ήταν αρκετά περιορισμένο, γιατί ο λόγος που έγινε στην Αθήνα που πήρε τέτοια έκταση ήταν η συσσόρευση όλης της Αττικής μέσα στην Αθήνα.
Έχει ειδικό λόγο. Σε ένα ανοιχτό μέρος, εντάξει. Δεν ξέρεις, στο 18 τη γρήπη, πάνω στα ορεινά της Αχαΐας, ο αδερφός της μάνας μου πέθανε 17 χρονών. Εντάξει, δεν ξέρεις. Αλλά λέω και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Επικούριος Απόλλων γι' αυτό. Δεν έχει σημασία. Από πολλούς παράγοντες δένει, υπάρχουν και αντίθετες νόμες, ότι μετά το 430 έγινε ο ναός αυτός. Μετά το 430 θα πει ότι έγινε μετά την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Μετά την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου θα πει ότι η Αθήνα και οι Αρκάδες, όλοι οι Αρκάδες ήταν αντίπολοι. Γιατί ήταν αντίπαλοι, γιατί όταν ο Θουκυδίδης μας λέει ποιοι είναι οι σύμμαχοι της Σπάρτης, περιλαμβάνει τους Αρκάδες. Δεν τους περιλαμβάνει αμέσως, τους περιλαμβάνει αμέσως γιατί λέει όλοι οι Πελοποννήσοι ρητά εκτός των Αχαιών και των Αργίων. Οι Αργοί γιατί είχαν αντιπάθεια προς τη Σπάρτη, οι Αχαιοί γιατί το ζήγησαν το πράγμα. Οι Αχαιοί εννοώ τη μετά Αχαία, τη δική μα Αχαία, αυτή τη βόρεια Πελοποννήσου, τη Αχαία. Είναι εχθροί. Άντε να μην είναι εχθροί, να είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Χωρίς ιδιαίτερη εχθρότητα. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτούς τους χρόνους, έχουμε την παρέμβαση της Αθήνας με τον αρχιτέκτονα και με τους γλύπτες. Τουλάχιστον στο επίπεδο των σχεδίων. Προσθέτω και με την επιφάνεια την οικονομική. Ο ναός αυτός είναι πολυέξοδος ναός. Όσο πρόχειρα και αν πούμε ότι μερικές φορές εκτελέστηκε τούτο ή εκείνο, είναι πολυέξοδος ναός. Έχει τον Ικτίνο αρχιτέκτονα, έχει, λέω εγώ, τον Καλλίμαχο γλύπτη. Δεν έχει σημασία. Είναι σημαντικό. Δεν είναι ξεπέταγμα. Πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά? Το 430 από τη Φυγάλια που δεν είμαστε στις αρχαϊκές δόξες. Κάποια παρέμβαση της Αθήνας είναι. Πού? Εδώ. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το οποίο αν μια παραπομπή από τον Πολύεννο, ένα μεταγενέστερο που γράφει στρατιωτικά επιτεύγματα, κατορθώματα και ανδραγαθήματα και ήτες, είναι σωστή, έγινε πάλι δεύτερη επίθεση της Σπάρτης κατά της Φυγαλίας και πάλι την κατέλαβε η Σπάρτη. Μήπως δένει? Μήπως έδειξε ανεξαρτησία η Φυγάλια απέναντι της Σπάρτης εν μέσω του Πελοποννησιακού πολέμου και ως εκ τούτου το 400 πιθανώς 20 γύρω εκεί οι Σπαρτιάτες μετά την Νικαίο Ειρήνη όπως και τότε μετά το τέλος του Μεσσηνιακού ανέλαβαν εκδικητική τιμωρία. Γιατί ο Πολύεννας μας λέει ότι όταν οι Φυγάλοι είχαν το πρόβλημα με τη Σπάρτη, ζήτησαν επικουρία από τους Αργίους. Από τους Αργίους. Μετά το 420 οι Αργοί ήταν σύμμαχοι της Αθήνας λόγω της πολιτικής του Αλκιβιάδη. Σύμμαχοι της Αθήνας ζήτησαν από τους Αργίους και οι Σπαρτιάτες το έμαθαν, γιατί έπιασαν τον Αγγελιοφόρο και το έμαθαν, ντύθηκαν σαν Αργοί πολεμιστές και ήρθαν, τους άνοιξαν τις πύλες και τους με δόλο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχεις δεύτερη παρέμβαση στο ίδιο περίπου πνεύμα. Έχει μια ανεξαρτησία ο τόπος. Σε αυτό. Έχουμε και μερικές δεύτερες σχεδίες, αλλά ήθελα να μείνω μέχρι το κλασικό. Μέχρι την κλασική εποχή. Ίσως η Φυγάλια ήταν το πιο ισχυρό κέντρο. Πιθανότατα ήταν το πιο ισχυρό κέντρο στην περιοχή. Τα υπόλοιπα που μαθαίνουμε, η Θησώα το ένα το άλλο, είναι πράγματα τα οποία το έδειξαν και ότι όταν έγινε ο συνοικισμός της Μεγαλόπολης, αυτοί δεν θέλησαν να πάνε στη Μεγαλόπολη. Και δεν πήγαν. Έστειλαν ένα πολύτιμο, τον Απόλλωνά τους, ως συνεισφορά στο συνοικισμό της Μεγαλόπολης. Οι άλλες πόλεις ήταν μικρές. Φαίνεται να ήταν το κέντρο εδώ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Γιατί απόλυτα είναι ιστορική εξέλιξη. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Τα τείχη είναι τεράστια. Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι. Ξαναγυρίζω και τελειώνω. Τι ώρα είναι? 9:10. Πόσο? 9:10. Συγγνώμη,
Λοιπόν, σας το είπα, έπρεπε να με διακόψετε. Τελειώνω. Ξαναγυρίζω στο βασικό. Το βασικό είναι ότι στο πελασγικό αυτό στρώμα, τι εννοούμε πελασγικό, εννοούμε αυτό που είναι πριν από τους αρχαίους, προσελλήνιο. Εντάξει, δηλαδή το ατόφιο. Αυτό που δεν έχει επηρεαστεί από τη μια ή την άλλη μεταφορά, ιστορική μετακίνηση και μεταφορά προσώπων και ιδεών. Δεν σημαίνει ότι είσαι αποκλεισμένος, το ξανά είπα. Απόδειξη, όλη η εισρωή που γίνεται, η πολιτιστική εισρωή που γίνεται. Αλλά η πολιτιστική εισρωή εκφράζεται με μια καθαρότητα, άγρια στη μια μορφή, ιδιαίτερη στην άλλη. Όποιος έρχεται, ο ικτίνος που έρχεται, λαμβάνει υπόψη του την κατάσταση εδώ. Τον βοηθάει να είναι και πιο μεγαλοφύης και πιο ιδιοφύης αυτός, γιατί κάνει ένα tour de force στο ναό. Δεν είναι κακό και ο ίδιος κερδίζει και ικανοποιεί. Αυτό είναι ελληνικό. Και ικανοποιεί την απέτηση του χώρου και των ανθρώπων. Όποια είναι. Η ουσία. Θέλουμε ταυτόχρονα να πατάμε, να έχουμε ρίζες και θέλουμε ταυτόχρονα να πετάμε. Για να πετάξουμε σωστά πρέπει να έχουμε ρίζες. Αλλά κολλημένοι στις ρίζες δεν πετάμε. Φαίνεται αντίφαση. Ο κλασικός ελληνισμός δείχνει ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Σε αυτό. Αυτό εννοώ. Πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό το κλειδί. Για να προσεγγίσουμε σωστά τα πράγματα. Φαίνεται αντίφαση η διατύπωση αυτή. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε όλα αυτά που οι αρχαίοι σοφοί και φιλόσοφοι λέγανε. Χωρίς ημέρα δεν υπάρχει νύχτα. Χωρίς νύχτα δεν υπάρχει μέρα. Το μυστικό υπάρχει φανερό. Γιατί το βασικό βίωμα του ελληνισμού είναι ότι όλα φαίνονται. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος που δεν μπορούμε ποτέ να τα βρούμε με το ευρωπαϊκό πνεύμα. Διότι για μας όλα φαίνονται. Για αυτούς το πολύτιμο είναι το κρυφό. Για μας το πολύτιμο είναι το φανερό. Αυτό είναι το κλειδί, το βασικό. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό που λέω. Σου δείχνει πού να ψάξεις για να βρεις τη λύση. Γιατί η λύση είναι βαριά, είναι δύσκολη. Είναι να κάνεις ξανά ό,τι έκανε ο ικτίνος για να καλύψεις και το μεν και το δε. Δια πολλών αριθμών. Οι Έλληνες είναι μαέστροι στο δια πολλών αριθμών. Δεν θέλουν την απλοποίηση με την έννοια της μιας όψης του πράγματος. Αλλά το κλειδί είναι αυτό. Είναι όλα φανερά. Ακόμη και στη γέννηση, όχι μόνο στην τεχνουργία, όχι μόνο στο να πιάνω ξύλα και να φτιάνω τραπέζι, ένα μοντέλο. Πώς βγαίνει το καινούριο? Παίρνω τα ξύλα και φτιάνω τραπέζι. Τραπέζι, καινούριο. Ξύλα και το ένα, ξύλα και το ένα. Τι διαφέρει? Η μορφή. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης, φιλοσοφικά. Οι Έλληνες είπαν, η ουσία είναι η μορφή, όχι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Τα στοιχεία του κόσμου είναι τα ίδια. Η διάρθρωση αλλάζει. Αυτό που κάνει τον ικτίνο μεγάλο είναι η διάρθρωση, η μορφή. Αλλά στη μορφή αυτή, τη γεμάτη ουσία τη δική μας, φαίνεται όλο το νόημα του κόσμου. Το λέω τώρα έτσι, επιβλητικά, για να τελειώσω. Όλο το νόημα του κόσμου. Φαίνεται, δείχνεται. Στην τεχνουργία λοιπόν, στο να φτιάχνω το καινούργιο από το παλιό, κατασκευάζοντάς το, αρπάζοντάς το, αδράχνοντάς το και κάνοντάς το να μπει σε κάτι άλλο, και από το άλλο μεγάλο πανίσχυρο μοντέλο της δημιουργίας του καινούργιου που είναι η γέννηση, η σύζευξη του ουρανού και της γης, του αρσενικού και του θηλυκού, του πέρατος και του απείρου, τούτο, εκείνο, το άλλο, οι αντιστοιχίες της Πυθαγόρειας, ό,τι θέλετε μπορεί να πείτε από όλο τον κόσμο, στους Ινδούς, στους Κινέζους, αυτό που λέω τώρα. Και στο ένα και στο άλλο, ο ελληνισμός αντικατέστησε κάτι μοναδικό που δεν ξαναέχει γίνει. Όλη η δημιουργία είναι η φανέρωση του προϋπάρχοντος κρυφού. Το φαίνεστε. Η επιδειξιομανία η ελληνική εδώ έχει τη ρίζα της. Και δεν μπορείς να την κόψεις αν δεν ευνοχήσεις τον ελληνισμό. Είναι στη φύση του Έλληνα.
Δείτε τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Υπάρχει πιο επιδεξιομανές φαινόμενο στον κόσμο από αυτό. Όχι σαν τεχνική, σαν πόζα, σαν στάση, σαν μορφή, σαν ό,τι θέλετε. Σαν tour de force του καλλιτέχνη που λέει ότι θέλει, ό,τι θέλω κάνω. Καθαρή επιδειξιομανία. Με ποια είναι το λέω αυτό. Φανέρωση. Ό,τι έχω φαίνεται. Λοιπόν, ναι, σας πήρα πολύ, ήθελα εδώ να τελειώσω. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Εγώ θα το χαρώ. Εγώ κάθομαι όσο θέλετε. Μέσα, αλλά εξίσου φαίνονται όλα. Με την έννοια που προσπάθησα να πω προηγουμένως. Είναι μέσα, γιατί μέσα σε αυτόν τον χώρο που δημιουργεί, που τον κάνει όσο πιο σκοτεινό μπορεί, κόβοντας την καθαρή άρθρωση μιας ολύμπιας μορφής, χωριστεί Κίονες. Ο εγκλωβισμένος Κίον είναι προηγούμενη κατάσταση. Ο Κίον δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένος. Ο Κίον είναι ο Απόλλωνας. Ο Κίον στέκεται μόνος του. Εγκλωβισμένος Κίον στο Ηραίο είναι η προηγούμενη κατάσταση. Εγκλωβίζει τους Κίονες. Και όχι απλώς τους εγκλωβίζει ως στηρίγματα, κάνει και προβόλους. Δημιουργεί μοιχούς. Στην καθαρή μορφή δημιουργεί σκοτεινιά. Αυτό κάνει. Την οποία επαυξάνει βάζοντας ζωφόρο μέσα σε ένα μέρος που είναι δυσκολοπρόσιτο αν δεν έχεις άπλετο φως το οποίο δεν δίνει. Άπλετο φως. Και βάζει επάνω κενταυρομαχία και αμαζονομαχία. Τον αγώνα του οποίου την λύση υπόσχεται αυτός. Θέλω να πω, μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε πολύ, το λέω επιγραμματικά, εμείς το έχουμε συζητήσει. Μισό λεπτό. Το λέω επιγραμματικά, εκείνο που θέλω να πω είναι αυτό που θέλει να δείξει, το δείχνει βάζοντας μέσα εδώ. Θέλει να κάνει την αντιπαράθεση του φωτός και του σκοτού και την υπερνίκηση του σκότους από το φως. Την τελική υπερνίκηση, το άδειο. Το ολίγιο με το χθόνιο, αυτό υπόκειται αυτό, βέβαια. Όχι το ουράνιο με το χθόνιο, το ολίμπιο. Το ουράνιο εντάσσεται με μια έννοια. Το ουράνιο είναι στη μέση. Είναι όπως ο Λύκειος Δίας μεταξύ του χθόνιου και του καθαρού Απολλώνιου. Ενοιολογικά. Αλλά ως προς το θέμα που είπατε, πιστεύω η φανέρωση είναι τέτοια που με αυτό που λες, εγώ σαν νεωτερικός θα έλεγα και με αυτό που δεν λες, φανερώνεις τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν το λέει ο άλλος, ο κλασικός. Ο κλασικός το δείχνει. Σου λέει, οι αναλογίες αυτές κάνουν την ομορφιά. Αυτό δεν είναι μηχανικό. Ξέρεις, είναι ανεπανάληπτο. Είναι τόσες πολλές οι αναλογίες. Πάρτε τον Παρθενώνα. Αυτό όμως δεν είναι περίεργο να έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα ενός αρχιτέκτονα ο οποίος αποθέωσε τον ολυμπισμό. Βεβαίως. Μα και εδώ τον αποθεώνει. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα ότι δίπλα εδώ είναι η Μέλενα Δήμητρα. Δίπλα εδώ είναι η Ευρυνόμη. Δίπλα εδώ είναι οι Ανθρωποδυσίες. Δίπλα εδώ είναι τούτο. Δίπλα εδώ είναι εκείνο. Δίπλα εδώ είναι ο μύθος ότι έφαγε του έδωσαν το παιδί επειδή δεν του άρεσε να φάει ο Ζεύς. Δίπλα εδώ είναι ότι όποιος μπαίνει στο Τέμενος πεθαίνει. Δίπλα εδώ είναι ότι στο τέμενος του πάνω στο Λύκειο Όρος δεν πέφτει σκιά. Δεν πέφτει σκιά. Τι θα πει αυτό. Έχεις διάχυτο φως. Δεν έχεις φως κατευθυνόμενο από μια γωνία. Έχει επικρατήσει το φως. Αλλά αυτό το φως σκοτώνει. Έχει αυτό το πλαίσιο να παίξει, να δουλέψει. Συν το γεγονός του προηγούμενου ναού. Που εγώ σας είπα. Για Κίονες και τα λοιπά. Νομίζω είναι δικό του μεγαλοφυή σύλληψη. Φυσικά ήξερε τι ήταν στο Ηραίο και τι ήξερε από εδώ και από εδώ. Και φυσικά ήξερε ότι σε μια προηγούμενη κατάσταση βάζει Κίονες στηρίγματα τείχου. Okay, στηρίγματα τείχου. Και δεν κάνει πιο χοντρό τον τείχο. Εγώ έχω πάντα σε αυτά μια πολύ ανορθόδοξη προσέγγιση. Πάρα πολύ. Και για να το κάνει πιο χοντρό. Εκείνη κάνει τα θαύματα, ό,τι θέλω να κάνω. Κάποιο λόγο υπάρχει. Είναι κάτι εμφυτευμένο. Είναι κάτι μοιχώδες. Είναι κάτι μητρικών ως μήτρα. Είναι κάτι όπως είναι η μήτρα που έχει τα μέρη που πηγαίνει το σπέρμα. Πώς να το πω αυτό. Είναι κάτι που έχει, υποδηλώνει
κάτι που από τη γονιμοποιώ σκοτεινιά του κόσμου. Αλλά επιμένω, και αυτό θα φανεί ως φως, πώς να το πω έτσι, δηλαδή ως μορφή, δηλαδή ως αναλογίες, δηλαδή ως απόλυτη τάξη. Μόνο μην κάνουμε το λάθος και λέμε τάξη, άρα είναι κάτι μηχανικό. Κάτι απλό, κάτι μηχανικό, ένα τυφλοσούρτης που τον παίρνεις και τον εφαρμόζεις. Οπότε κάτι σου λείπει. Όχι, να φανταστούμε ένα σύστημα καθαρής επιφάνειας που όλο το βάθος είναι φανερό. Αυτό που λέω συνήθως, ένα άγαλμα ελληνικό. Ακόμη και από τους κούρους, τους αρχαϊκούς, αλλά του πολύκλητου, του Φιδία. Του πολύκλητου, από τα αγάλματα που βλέπουμε εκεί πέρα, τα γνήσια που έχουν σωθεί. Η επιφάνεια. Άμα δείτε την έκφραση των μορφών στο ζωφόρο του Παρθενώνα. Το λέω αυτό για να μην πούμε θεούς και τα λοιπά. Των μορφών στη ζωφόρο του Παρθενώνα, που είναι η παρθενωνική πομπή. Προσέξτε λιγάκι την έκφραση. Έχω φέρει μαζί μου. Άμα θέλετε να κάτσουμε, καθόμαστε τόση ώρα θέλετε. Έχω φέρει άλλα που είναι αυτό ακριβώς. Έχω δείξει μια απόλυτη τελειότητα στο σώμα και ένα απόλυτα ανέκφραστο στη μορφή. Δεν έχει έκφραση. Δεν φέρνει έκφραση μορφή. Η ψυχή δεν φαίνεται στο βλέμμα στη μορφή. Φαίνεται στο σώμα. Έγραψα σε ένα από τα τελευταία μου ένα επίγραμμα. Επίγραμμα είναι από την ανθολογία. Όπου μιλάει για την βούν του Μύρωνα. Ένα καταπληκτικό άγαλμα, ένα βόδι που ήταν σαν ζωντανό λοιπόν. Και λέει αυτός, επιγραμματοποιός είναι ύστερος, ελληνιστικής εποχής, εντάξει. Και λέει ότι ή υπάρχει μια χάλκινη επιδερμίδα πάνω σε ένα πραγματικό βόηδι, ή ο χαλκός έχει ψυχή. Αυτό τα λέει όλα. Αυτός έφτιαξε μια επιφάνεια. Διότι αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης κάνει μια επιφάνεια. Και ο κλασικός σου λέει ότι η επιφάνεια που κάνει ο καλλιτέχνης είναι πιο ζωντανό από όλα τα ζωντινά. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι στα εντόστια μέσα της κοιλιάς. Αρκεί να είναι καλή η κοιλιά εκεί. Αυτό. Και έχει συλλάβει έναν ρυθμό αυτού του πράγματος και μπορεί και το κάνει. Σου λέει αναλογίες του το κύριο. Εντάξει, συμμετρίες, πολύπλοκες, πολλοί αριθμοί τούτο, το άλλο. Αλλά αυτό ξεπηγάζει από μια μονομανή αφιέρωση στη λατρεία του κάλους. Αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό φαίνεται να παραλείπεις άλλες συνιστώσεις πάρα πολύ. Εδώ σας υπενθυμίζει. Όταν παραλήφθηκε η λατρεία του... παρέλειψαν οι φυγαλίες αργότερα τη λατρεία της Ευρυνόμης της Μέλλανας Δήμητρας. Εντάξει, ήταν ένα άντρο εκεί απέναντι, πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Εσείς εδώ δεν θέλετε να το βρείτε, ρε παιδί μου. Εγώ θα τρελαινόμουν, κάθε μέρα θα πήγαινα πάνω. Να το βρω. Πού είναι όμως, σε ποιο μέρος περίπου? Στο Στόμιο κοντά. Στο? Στο χωριό Στόμιο κοντά. Είναι πηγαίνοντας κατεβαίνοντας. Προς τα κάτω. Έτσι λέει ο Κούπερ. Να σας πω. Ναι, πρέπει να προσέχεις τι λέει ο Παυσανίας, πάρα πολύ προσεκτικά. Είσαι στη Φυγάλια και λέει, προφανώς κοιτάει αριστερά. Κοιτάει προς την Ανατολή. Αριστερά λέει, 30 στάδια, δεν θυμάμαι πόσα, 30-40 στάδια, το κοτήλιον και ο νόστο παιδί. Δεξιά, σε άμεση σχέση το ένα με το άλλο, δεξιά, 40 περίπου ισοσκελές τρίγωνο, το όρος Ελάιον και το άντρο. Άρα το Ελάιον είναι συμμετρικά, για μένα εγώ θα ψάχνα εκεί, συμμετρικά από το κοτήλιον απέναντι από την Εύα, προς τα κάτω. Αλλά εντάξει, αυτό... Όταν η λατρεία ξέπεσε, ξεθόριασε, του λέει τι θα λατρεύουμε. Μια Δήμητρα που έχει κεφάλια λόγου, επειδή τη βίασε ως άλογο ο Ποσειδώνας. Παρεμπιπτόντως, ο Ποσειδώνας στην Αρκαδία δίνει και παίρνει, γιατί είναι ο σύζυγος της γης. Γι' αυτό λες Ποσειδώνας στην κορυφή της Ασέας, από πού και σπου. Ποσειδώνας από εδώ, Ποσειδώνας από εκεί στην Αρκαδία, από πού και σπου. Γιατί είναι ωραία, είναι γεΐοχος. Είναι θάλασσα που έχει τη γη. Είναι ο σύζυγος. Όπως και στους Δελφούς. Σε μια παράδοση είναι ο σύζυγος της γέας. Πόσες είναι οι λέξεις. Και έχει μια ειδική έννοια. Θυμηθείτε μου αν θέλετε να πούμε τι νομίζω είναι η φυγάλια, η φυάλια, φυγάλια. Η λέξη. Αλλά τι έλεγα τώρα. Μισό λεπτό. Όταν ξέχασες, είπανε
ξεθόριασε αυτή η λατρεία ως παλαίκη, έπεσε λοιμός. Και πήγαινε πάλι στον Απόλλωνα που θα πηγαίνανε, στον Απόλλωνα πάντα, στους Δελφούς. Και στον Απόλλωνα στους Δελφούς τους είπε, η Δήμητρα σας έκανε από τα βαλανίδια που τρώγατε ως άγριοι άνθρωποι της Αρκαδίας, των βουνών της Αρκαδίας, να τρώτε στάρι και να γίνετε άνθρωποι, η Δήμητρα θα σας ξανακάνει άγριους να τρώτε βαλανίδια. Ξανακάντε τη λατρεία της, αυτής της υπολεχούς Δήμητρας, της φοβερής, της αλόκοτης Δήμητρας που συνευρέθη με άλογο ως άλογο και γέννησε για το μύθο εδώ ποιον? Τη Δέσποινα. Πάμε απέναντι στην Λυκόσουρα. Την Δέσποινα που ξέρουμε από ένα σωρό άλλες πηγές ότι είναι η Άρτεμις και δεν είναι η Άρτεμις. Είναι η κόρη και δεν είναι η κόρη. Περσεφόνη. Είναι η Παρθένα, εν πάση περιπτώσει. Ως κόρη, ως Άρτεμις δεν έχει σημασία. Γέννησε αυτή την πανίσχυρη μυστηριακή θεότητα. Με τη μορφή του αλόγου. Χθόνιου και σεξουαλικού εμβλήματος. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Πάλι στον κόσμο δηλαδή της περιοδικότητας. Πάλι στον κόσμο της γέννησης και της τέτοιας. Θέλω να πω, το επικύρωσε ο Απόλλων. Δεν έχει πρόβλημα. Η λατρεία του Απόλλων, η εμφύτευση εδώ, πρέπει να είναι δωρική επίδραση. Μην κοιτάτε αυτά που σας είπα για την ιστορία. Σε ένα πελασγικό βάθρο, πρωτοπελασγικό, γίνεται μια εγκατάσταση. Πιθανότατα στους χρόνους που, της επιρροής της μεγάλης της αρχαϊκής της Σπάρτης, που η Σπάρτη ήταν κέντρο ποίησης, κέντρο χορού, κέντρο πολιτισμού, κέντρο όλων. Έτσι ξεκίνησε η Σπάρτη. Και ταυτόχρονα κέντρο ανδραγαδιών ανδρείας. Έτσι ξεκίνησε η Σπάρτη. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Η Σπάρτη έδινε το στίγμα αρχόντρικα από το 800 μέχρι το 600. Αυτής της Σπάρτης ο Απόλλωνας, ο κατεξοχήν δωρικός θεός, ήρθε, εγκαταστάθηκε. Πιθανότατα τότε που είναι ο αρχαϊκός. Πιθανότατα σε σχέση ή χωρίς σχέση. Δηλαδή, η μία όψη είναι να πεις ότι ήταν με τους Μεσσήνιους, η άλλη όψη είναι και γιατί ήταν τον Απόλλωνα τότε. Α, και οι Μεσσήνιοι είναι δωρείς. Οκ. Μίξο δωρείς. Οκ. Δεν γλιτώνουμε έτσι. Ο Απόλλωνας είναι η νέα θρησκευτικότητα.